Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ καλημέρα, είμαστε. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Μάρη, έχεις το λόγο να ξεκινήσεις είτε με το, ξέρω εγώ, της δικαιοσύνης ή εννοείται, είτε με τον ύμνο του ΠΑΟΚ, είτε με τον εθνικό ύμνο, ό,τι θες να ξεκινήσεις. Έχεις το λόγο. Κάτι ετοίμασα. Κάτι έχω, έχει κομμάτι έτοιμο ο Χρήστος. Α, το βρίσκει τώρα, το ψάχνει. Τώρα το ψάχνει. Ας ακούσουμε το χαλί μας λιγάκι. Να πούμε ότι είναι εδώ πέρα η Τρόικα. Να πούμε ότι μετά από πολύ πολύ καιρό ακούτε και το δύο καλύτερο και τον δυο μας καλημέρα μαζί. Εδώ είναι η τεράστια μοναδική Τρόικα από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12 στο λίμπερο της καρδιάς σου. SMS-ική επικοινωνία FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας Χρήστο Κιώση, δηλαδή είναι Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο οποίος Παρασκευή δεν είχες έρθει. Πού ρε? Όχι, εδώ ήσουν Παρασκευή, ε. Εδώ ήσουν Παρασκευή. Εδώ ήσουν. Στο, δεν ήσουν... στο κοπί τι πίτα έλειπα. Στην κοπή δεν ήσουν, ναι. Φιάσκο μεγάλο, καλά που δεν ήσουν. Το φιάσκο το έμαθες, έτσι δεν μιλάμε για φιάσκο τώρα, δεν υπάρχει. Αυτά είναι. Σε τι είδους? Αυτά αν γίνουν στην πολιτική θα καταρρεύσει το όλο το σύστημα. Η κλήρωση. Θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Κανονικά. Και μετά κανονικά μου λένε εμένα, ποια είναι η πιο κομπλεξική ομάδα, ο ΠΑΟΚ ή η Λίβερπουλ? Δεν φαίνεται. Δεν βλέπεις. Πώς μπορείς να κάνεις 2-1 στο 90 κάτι αφού γλιτώνεις το πέναλτι και μετά να δέξεις γκολ? Συγγνώμη, μια πορεία. Πώς? Ο βοηθός που δίνει τον πέναλτ, το δεύτερο ειδικά του Λαμέλα, το παίρνει πάνω του. Είναι ο Καλφάκης από τα Γιάννη να πήγε στο Anfield. Τεράστια στιγμή. Χρήστο, το είδες εσύ τι έγινε στο Anfield? Μην το δεις. Με έχει αποθεώσει γιατί ένα να, μαγαζί ολόκληρο. Γιατί να μην το δεις, ε? Στην αρχή με έβριζε. Και μορφή του ποδοσφαίρου. Και μορφιά, ναι, ναι. Δηλαδή, στο 80 κερδίζεις. Ναι. Στο 81 λες, πάμε για... 1-0 στο 3 ο ναι. Ουάρντα. Ο Σαλάχ, ναι. Στο 80 λες, πάμε για νίκη. Στο 81 λες, σοπαλία. Στο 81 στο βάζει, 80... παιδιά, δείτε το, ρουκέτα με το αριστερό, ο Γουαϊνανεωνιάμα. Με το δεξί είναι με το αριστερό, ναι, ρε. Με το δεξί. Στο 87 λες, πάει, χάσαμε. Ναι. Λες, πάει, χάσαμε. Τελείως. Δίνει πενάλτ, το οποίο βοηθό. Αλήθεια, αλήθεια, ναι, δεν υπάρχει πενάλτ. Αλλά δίνεται όμως. Είναι offside. Είναι offside και δεν υπάρχει και πενάλτ. Δεν υπάρχει ανατροπή. Ναι. Το δίνει, λες, χάσαμε. Ο βοηθό. Εδώ είναι το τζόγο. Πες στον κόσμο ότι ο βοηθό επιμένει να το πάρει πίσω. Στο διαιτητή. Του λέει δεν είναι. Του λέει διάφορα. Του λέει offside. Του λέει μία όχι, ώρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ο βοηθό. Ο βοηθό του λέει. Μία ώρα μην τυχόν στην μπάσα. Μεσολάβησε παίχτης. Για το offside έχει ο βοηθός, δεν έχει για το πέναλτι. Για το offside, ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Και εκεί μπερδεύονται. Ναι. Δίνουν το ανύπαρκτο πέναλτι. Το παίρνει πάνω ο διαιτητής. Το χάνει ο Κέιν, λες πάμε για σοπαλία. Το πέναλτι είναι τρισάθλιο. Δηλαδή είναι από τα πιο, στα τρία πιο τρισάθλια πέναλτ που έχω δει. Τρισάθλιο. Σου φαίνεται έτσι γιατί κάθισε στη θέση του τροματοφύλακα. Το έκανε ο Κάριος να φαίνεται. Χλιαρό είναι. Δεν είναι χλιαρό. Απλώς δεν κουνήθηκε και το κάνει να φαίνεται εύκολο. Μάτια μου στην ευθεία το κάνει τούβλο. Γιώργος Κωστίκος. Τι έκανε αυτός? Γιώργος Κωστίκος. Αυτό έκανε. Δεν έκανε τούβλο. Και έχει φέρει και τούβλο να είναι στην ευθεία και μείνει τη διώχνει την μπάλα. Ένα γλυκό τρυφερό και εγώ θα το κάνω αυτό ζάφτη το πέναλ. Και στο 91, στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, λες το πήραμε το μάτς. Βάζει. Την μαγεία του Σαλάχ. Ο Άρντα. Ένα εναντίον 6. Και ναι, έβαλε γκολ. Βάζει μαγικό γκολ. Πώς μετά κάνει ρε φίλε και άλλο πέναλτι. Ναι. Και μετά μπαίνει ο Λαμέλα ο Αργεντίνος και κάνει μία από τις πιο αισχρές βουτιές. Δεν Χρήστο, έκανε, δες το οπωσδήποτε. Δεν έκανε βουτιά. Τι κάνει από πίσω, τι κάνει ρε εσύ. Σαν το πλατούν είναι, σαν τον πυροβολήσα. Είναι παμπώνυρος. Καταλαβαίνει την κίνηση του αμυντικού και μπαίνει μπροστά και λέει θα με ρίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου τη δώσει. Και του την έδωσε. Δημήτρη, όταν ακούω παμπώνυρος, δηλαδή άρα ο διαιτητής είναι πανίβλακας. Είμαι τώρα διαιτητής εγώ. Θα τσιμπήσω σε αυτό εδώ. Ο διαιτητής δεν τσιμπήσε. Έφυγε. Έφυγε. Και το παίρνει πάνω του ο γίγαντας. Αυτός ο. Πώς τον είπες, Λαμπράκης. Ο γίγαντας, ο Εμμανουήλ Καλφάκης των Χανίων της Αγγλίας. Και δίνει τον πενάλτ αυτό. Ο Χάρι Κέιν αυτή τη φορά ευστοχή. Πληρωθήκαμε το over. Απλώς. Έτσι. Και έτσι έμεινε ο Κλοπ με το τρέξιμο. Σε είδα χθες. Σε παραδέχτηκα. Ξέσπασε. Σε παραδέχτηκα χθες. Ωραίος. Ήταν ωραίος. Ήπιος, cool. Απάντησε σε ερωτήσεις. Πού? Στο Καραϊσκάκης. Ο Καραποπάς. Ναι. Ωραίος ήταν. Όρομα και πράγμα. Ειλικρινά στο λέω. Εγώ σου είπα να μην. Σκέφτηκα. Δεν μιλάω για τον Πάο μόνο. Έτσι. Κάθε εβδομάδα κερδίζουμε γκολ. Έτσι, έτσι. Για τον Ολυμπιακό πες. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό πες. Να σου πω κάτι, θες κάθε Δευτέρα μην ερχόμαστε. Αμένω τον Ολυμπιακό που θες. Εγώ λέω για τη σφαγή πάλι του Άρη. Κανονικό γκολ, δύο πέναλτι, είναι ξεφτύλα αυτό που γίνεται. Αχ. Θα έπρεπε να ντρέπεστε όλοι εσείς. Δεν έχει καμία σχέση, καμία αξία άποψή σου.
Όταν θα ευνοηθείς και θα το πεις, τότε θα αρχίσεις να γίνεις αντικειμενικός. Προς το παρόν, περνάς στα ψηλά. Sorry, Χρυσαφέ. Θες από εδώ και πέρα μέχρι αρχές Ιουνίου, Δευτέρα να μην ερχόμαστε εμείς οι δύο. Και από Ιούνιο και μετά, μην νομίζεις. Για να υπάρχουν και δύο άνθρωποι που λένε την αλήθεια. Έτσι, την αλήθεια. Γιατί όταν εγώ τα έλεγα αυτά, θα τα κάνανε πριν δύο χρόνια. Τους υπολογισμούς να κάνετε για το πρωτάθλημα. Τους υπολογισμούς. Έρχονται δύσκολες μέρες. Κάντε που θα πάρει βαθμούς η ΑΕΚ τώρα, με την ΑΕΚ θα είστε. Κάντε, κάντε. Έτσι, έτσι. Oh. Κάντε για τους υπολογισμούς γιατί έσυξε το πράγμα. Δεν χάνει πουθενά. Γκολ έφαγε, βέβαια. Αλλά δεν σταματάει. 46-44-42. Ολυμπιακός 42, που είναι ο πιο μεγάλος αντίπαλος. Περίμενε. ΠΑΟΚ, λέγε όνομα και δίπλα βαθμούς. ΠΑΟΚ 46. ΑΕΚ. ΑΕΚ 44. Ολυμπιακός 42. Αν δεν έπαιρνε τον κόλ του Γιακουμάκη θα ήταν ΠΑΟΚ 46, Ολυμπιακός 43, ΑΕΚ 42. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Είναι η ΑΕΚ με 44 και ο Ολυμπιακός με 42. Αλλά εγώ εξακολουθώ να λέω ακόμα και αυτή την αγωνιστική την 20η ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιο μεγάλος αντίπαλος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Έτσι πιστεύω. Το πίστευα και από πριν. Εδώ θα μάθω. Μπορεί σε 2, 3, 4, 5 παιχνίδια να αλλάξει αυτό. Ναι. Εδώ ο Θωμάσος Στόντον ένα μηνυματάκι το οποίο νομίζω τα μπλέκει όλα μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Αν το πρόγραμμα ΑΕΚ έχει μόνο Κυριακές, κάτι ίσως να γίνει. Τι θέλει να πει, αν η ΑΕΚ παίζει μόνο Κυριακές από εδώ και πέρα, για να μην ξέρει ο γιατί έχει κύπελο και Ευρώπη τις Πέμπτες. Ξέρω εγώ. Αλλιώς ας ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε την επιτομή του Κιτς. Το άλλο άθλιο μπενάλτ του Σάκη με Ιωνικό. Καλά ρε φίλε, εκείνο δεν υπάρχει δεστόντον με τον Ιωνικό στο Καφτατζόγλιο του Σάκη τον Αναστασιάδη. Πηγαίνει, πέφτει ο Δοξάκης δεξιά και προλαβαίνει, σηκώνεται, πάει αριστερά και την αποκρούει ο Δοξάκης. Δηλαδή εντάξει δεν υπάρχει αυτό. Να θες να γίνει δεν γίνεται. Τόσο αργό. Εντάξει. Λοιπόν, μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Χορηγή πρώτη ώρα με Car Control στο 10200 για να περάσει τον έλεγχο του οχήματος. Πηγαίνεις προέκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύοσμο. 10200 τηλεφωνείς, Δευτέρα Παρασκευή 8 με 8 και Σάββατο 8 με 4. Και Ρεγκίνα, τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου. Υδραυλικά είδη, reginabanio.gr, τα βρίσκεις στα επιλεγμένα καταστήματα. Forza Plus έχουμε μπροστά μας κανονικά και σήμερα, Δευτέρα, μετά από παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, Forza Plus φυσικά, για να διαβάσετε όλα όσα έγιναν στα Γιάννενα. Όλα, και όλα, φωτογραφίες. Όλα, πάντα. Αυτή είναι η κεντρική θύρα. Στα επίσημα δίπλα. Ναι. Είναι που εκδιωχθήκανε κάτοχοι διαρκείας για να μπουν οι υπαοξίδες. Δεν εκδιώχθηκε κανείς, η αστυνομία τοποθέτησε. Η αστυνομία τοποθέτησε αυτούς εκεί. Ναι, αυτό είναι. Και μάλιστα περικυκλωμένους. Χώρα της Δυτικής Ευρώπης 2018, ό,τι είχε γίνει και στην Κομωτινή τότε με Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Που πήρε δώρο, γιατί από τις λεπτομέρειες φαίνεται ο άνδρας. Οι λεπτομέρειες κρίνουν τον άνδρα. Έτσι. Μία μπάλα με υπογραφές και μία φανέλα του ΠΑΟΚ δώρο για να φύγουν οι συμπολίτες του. Που είχαν θέση εκεί και να πούνε. Είναι μηνύσιμο αυτό που λες. Εγώ δεν θα έρθω στο δικαστήριο. Για ποιο? Αυτό που είπες μόλις τώρα. Για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Ναι, είναι μηνύσιμο. Εγώ δεν θα έρθω. Gentleman, τι είναι μηνύσιμο? Α, τι είναι ντύσιμο? Κάντε κολοτούμπα. Τι είναι μηνύσιμο? Τι είπα? Κάντε κολοτούμπα. Πήρε μία μπάλα δώρο και μία φανέλα. Έγινε παντού θέμα. Ναι, ναι. Βγήκαν οι συντοπίτες του και κάθισαν εκεί πέρα παοξίδες. Συντοπίτες του με εισιτήρια οι άνθρωποι. Για να πουλούσε και είπαν δεν ξαναπατάμε. Η ΠΑΕΠΑ για να πουλούσε εκεί εισιτήρια. Δημήτρη, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν κάνω πλάκα. Τι είναι απαράδεκτο. Να πάει ο κόσμος στο γήπεδο απαράδεκτο. Όχι, να πάει. Εσύ απαράδεκτο. Να πάει χίλιες φορές να πάει. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά να εκδιωχθούν, να φύγουν από τη θέση του. Να μην πουλούσαν εισιτήρια στις θέσεις αυτές. Να μην τα πουλούσαν. Ποιο λέει τον άλλον να απαγορεύεται να πάρει το viva.gr εισιτήριο? Ποιο το λέει? Πού το γράφει? Σε ποια θέση, ρε παλικάρι μου, σηκώθηκαν άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν. Η αστυνομία του σήκωσε. Η αστυνομία. Ναι. Μπράβο, αυτό λέω, μπράβο. Να χαιρόμαστε τέτοιο Εσύ κράτος. Εσύ τι λες, ότι έπρεπε να καθίσουν μαζί όλοι? Να χαιρόμαστε τέτοιο κράτος. Έπρεπε να καθίσουν μαζί όλοι? Όχι. Ανάμεικτοι. Να καθίσουν. Άρα πήρε εκεί τα μέτρα. Άμα κάθονταν εκεί που κάθονταν και έπαιρνε και ο παοξής δίπλα εισιτήριο, θα κάθονταν μαζί. Τι να κάνουμε? Τέλος. Τι να κάνουμε, πες εσύ λύση. Άστο. Καφρίλα, αυτό έχω. Ναι, ναι, καφρίλα. Να πηγαίνει καφρίλα. Στο γήπεδο. Καφρίλα. Καφρίλα. Καφρίλα, ναι, καφρίλα. Χωρίς να γίνει το παραμικρό. Τόσο μα τόσο απλό. Εντός γήπεδου. Αυτή δεν είναι καφρίλα, φίλε.
Αυτό, το, αυτό το είναι πράγμα, πολύ ωραίο εκεί. Αυτό το πράγμα στο πέταλο, αυτό είναι πολύ ωραίο. Τα γήπεδα τα κατάμεστα δεν είναι καφρίλα. Όχι, δεν είναι. Τα γήπεδα τα άδεια είναι καφρίλα. Τα γήπεδα κατάμεστα με τόσους φιλάθλους και τόσο καλή ψυχολογία, τόσο κλίμα δεν είναι καφρίλα. Ναι, εσύ που έχει συνηθίσει σε άδεια γήπεδα να μιλάς για καφρίλα. Να τηρείται η τάξη και ο νόμος, έτσι. Τηρήθηκε μια χαρά η τάξη. Να τηρείται η τάξη και ο νόμος. Την επέβαλε η αστυνομία. Πήρε τα μέτρα βλέποντας την κατάσταση που κρατεί, πήρε τα μέτρα και είπε τους κυρίους να πάνε λίγο πιο εκεί για να κρατήσουν και αυτοί εδώ. Άκουσα. Να μην ανάμεικτοι. Τη λέξη δουλικότητα τουλάχιστον τρεις φορές. Την άκουσα. Στη Θεσσαλονίκη. Τη λέξη δουλικότητα τουλάχιστον τρεις φορές. Γιατί είναι σωστά για να γι' αυτό. Ναι. Εντάξει. FM γράφετε και να αφήνετε μηνύματα στο 545-26 για το ποδόσφαιρο, γιατί στα Γιάννα δεν έγινε τίποτα. Στο Καραϊσκάκη είδες τι έγινε όταν έχασε η ομάδα που δεν ξέρει να χάνει. Θέλω μια ερώτηση μόνο, Δημήτρη. Πώς νιώθουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ που θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, είναι κλεισμένο πλέον τέλος, πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έτσι λες εσύ. Και, συγγνώμη, βοήθησε με λίγο, αυτή εδώ πέρα είναι μοντέλο, μανεκέν, τι είναι αυτή, ξέρω τι είναι. Η Παναγιώταρου. Και όσοι ξέρεις εσύ, αυτή την κοπέλα, η ξανθιά, η Παναγιώταρου. Είναι μοντέλο, είναι. Έπαιξε στο Sky το με τα ρούχα. Α, μάλιστα. Α, your style rocks και τέτοια. Μπράβο. Δηλαδή είναι μια ανώνυμη Ελληνίδα, έτσι, η οποία μάλλον γίνεται επώνυμη. Αυτό κατάλαβα ή όχι. Έτσι γίνεται με αυτά τα παιχνίδια. Είναι επώνυμη, ναι. Πώς νιώθουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ που θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και δεν θα έχουν πάρει αυτοί. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54-526. Καταρχάς αυτόν τον παπά ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρο να τον πουλήσει αλλού. Αυτόν τον παπά. Ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει 10 παιχνίδια, 10, σαν όχι 2 και 3, σαν το χθεσινό. Με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, στην Τρίπολη, στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο. Δηλητήριο, Εσύ να λες ότι είναι εύκολο. Δηλητήριο, το ένα πιο δύσκολο από το άλλο. Είναι, δεν παίζει με τον Ηρακλή, τι να κάνουμε. Φέτος αναβλήθηκε το παιχνίδι. Σου είχε έρθει μια χαρά. Χωρίς Ηρακλή, χωρίς Άρη, χωρίς Απόρνα. Πάει να πάρει το πιο άνυδρο, το πιο άκοπο πρωτάθλημα. Η Μακεδονία είναι ελληνική και έχει μια ομάδα στην πρώτη εθνική. Τι να κάνουμε. Φωνάζανε χθες. Ξύπνησε ο Μήνος μέσα του. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Διαβάζω εδώ στο ΙΠΑ. Η Μακεδονία είναι ελληνική και έχει μία ομάδα στην πρώτη εθνική. Ναι. Γι' αυτό. Σύμφωνα. Ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Διαγωνισμή δεν είναι SMS. 2310-287-888. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μήνο, πότε είναι η μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Δεν είναι. Το είπε πάλι χθες. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, προφανώς το είπε. Του έστειλε και ένας πάτερ, ένας παπάς. Του έστειλε και συγχαρητήρια. 25 Φεβρουαρίου είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ισχύει αυτό. 25 Φεβρουαρίου, μπράβο. Και παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ακούω, το ξανακούω. Λέω εγώ, δεν ακούω. Του είπε τώρα μια φορά, μπράβο, το λέει συνέχεια. Δεν είναι. Συγγνώμη, αυτή στο γάμο μου θα βάλω δύο νηφικά. Το ένα πάνω από το άλλο. Ναι. Τσέκαρε το δικό μας. Ξεπαθανιαζόμαστε σε μεσικά από τον 032 που λέει Δημήτρη, μπράβο για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Δίκιο έχει ο φίλος. Μου μυρίζει λίγο ηρωνία εμένα, νομίζω. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που συμβαίνει φέτος με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Εύνοια για όλους, αδικία για όλους. Έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο με το μήνυμα που στέλνει. Χθες ήταν η σειρά του, Πας Γιάννενα να αδικηθεί. Τι θα κάνουμε τώρα. Αδικήθηκε στη φάση αυτή που είναι εξόφθαλμη και έπρεπε να το υποδείξει ο βοηθός. Είναι πολύ παράξενο ότι δεν το υπέδειξε. Αδικήθηκε ο Πας Γιάννενα. Είναι αλήθεια. Τι εννοεί ο φίλος εδώ. Α, ο 107 ο παδός του ΠΑΟΚ. Sorry, βοήθα λίγο, αδερφός. Μάριε, να βγάλω από την ντουλάπα την Φρέντι Μέρκιουρι στολή μου ή είναι νωρίς ακόμα. Πού το πας, sorry. Τεράστιος Φρέντι Μέρκιουρι, τεράστιοι Queen, πού το πας. Ο διαγωνισμός όχι με μήνυμα, τηλεφωνικά να λένε ονοματεπώνυμο, είπε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Α. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ο πρώτος που απαντήσει, δεν τα λέγουμε τον Χρήστο. Αυτό μόνο, Ο πρώτος, τίποτα, ο πρώτος που απαντήσει. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μήνο, πότε είναι η μεγάλη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μήνο. Τον ακούσαμε και χθες. Και άλλη φορά το είπε. Δημοσιογράφος καταγγέλει επίθεση από τον Μπόγρι. Κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Τι συνέβη. Ο δημοσιογράφος της Γεωργίου. Την Κοκκίνη. Κατήγγειλε μέσα στο προφίλ του στο Facebook επίθεση από τον Γιώργο Μπόγρι σε μπαρ στο Κολονάκι. Πριν από λίγα λεπτά δέχτηκα δολοφονική επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο από τον διεθνή αθλητή Ολυμπιακού Γιώργο Μπόγρι σε κεντρικό μαγαζί του Κολονακίου. Ο πρώτος, Χρήστο. Ευτυχώς, καθώς δεν μπορώ να τα βάλω με άνθρωπο 212.
με έσωσαν παρευρισκόμενοι και ο υπάλληλος του μαγαζιού Λεωνίδας Κουκουλωμάτης. Ενημερώθηκε η αστυνομία και μεταβαίνω στο νοσοκομείο. Το μαγαζί έχει φυσικά υποχρέωση να κρατήσει την επίθεση από τις κάμερες. Ο παίκτης ανέφερε και αυτή από το συγκεκριμένο παίκτη που φυσικά δεν πιστεύω ότι ο τελευταίος έχει καμία σχέση. Τα μπέρδεψε ο κύριος Γεωργίου. Μάλιστα, έγινε και αυτό. Δολοφονική επίθεση καταγγέλει δημοσιογράφος από τον Μπόγρη. Είναι τόσο γλυκό παιδί ο Μπόγρης που δεν θα. Το παιδί τώρα για να το λέει έτσι ο άνθρωπος. Σωτήρης Γεωργίου, συγγνώμη, πού είναι, πού γράφει. Στην Αίρα είναι. Ο γιος του Βασίλη. Α, γιος του Βασίλη Γεωργίου είναι. Βεβαίως, ναι. Ο γιος του Βασίλη Γεωργίου. Ναι. Του θρυλικού Βασίλη, ναι. Γεωργίου. Είδα την ταινία προχθές. Ναι. Φίλε, μην το χάσεις. Καλή είναι. Ταινιάρα. Ταινιάρα, Δημήτρη. Με δεν τι κάνω πλάκα. Καταπιάνεται. Κοίταξε. Με αφορμή το γεγονός του τελικού του κυπελούχων το 68 στο Καλλιμάρμαρο ανάμεσα στην ΑΕ και τη Σλάβια Πράγας. Είναι κλασική ταινία του Μπουλμέτη. Εξετάζει τις προσωπικές πορείες, καημούς, πόνους, πόθους, όνειρα, πολύ χιούμορ, πολύ γλυκό πικρό χιούμορ, ηρώων που δεν έχουν και καμία σχέση με τον τελικό, καμία σχέση. Υπάρχει ο γιατρός της γειτονιάς στο Προποτζίδικο, που είναι ο Μητσικός ο Προποτζής, ένας εισπράκτορας. Πώς δεν έχουν καμία σχέση με τον τελικό. Υπάλληλος σε γραφείο κηδιών. Είναι τρομακτικά ευαίσθητη ταινία. Τρομακτικά ευαίσθητη. Και μιλάει και ο Βασίλης Γεωργίου, είναι μία μίξη μυθοπλασίας με ντοκιμαντέρ. Πάρα πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ωραία. Τάσος Μπουλμέτης, Ευανθία Ρεμπούτσικα μουσική. Δίναμε εδώ πέρα προσκλήσεις. Ναι. Λοιπόν, κάποια μηνύματα θα τα δούμε με το που επιστρέψουμε από το πρώτο. Α, τώρα ρε. Εντάξει, Δημήτρη. Εντάξει. Διάβασα, Δημήτρη, 107 διευκρινίζει για ποιο λόγο. Ρώτησε νωρίτερα αν θα χρειαστεί να βγάλει από την ντουλάπα την Freddie Mercury στολή ή είναι νωρίς ακόμα και μας διευκρινίζει για να τραγουδήσω το We Are The Champions. Νωρίς είναι, φίλε. Πολύ νωρίς. Για μένα βγάλτο, ναι. Ναι, ναι, καλά. Βγάλτε την 107. Τώρα βγάλτε. Τελείω έκλεισε. Βγάλτε για να σε κορυδεύει μετά. Βγάλτε. Έκλεισε στην Ελλάδα. Παιδιά έκλεισε. Παιδιά έκλεισε. Βλέπετε κάτι εδώ. Τι να πω. Στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ να βγουν οι ΠΑΟΚτσίδες που μου σημίξανε για το περσινό ΠΑΣ Γιάννηνα Ηρακλής 1-2. Να βγουν τώρα σήμερα. Να βγουν τώρα. Που ο Βελίδης έχει βγάλει και τα έξω και τα μέσα και τα δοκάρια και τα όλα. Μπράβο στον Μάρκο Βελίδη. Μπράβο. Τον κρεμάνε οι αμυντικοί του, τον ξεφτιλίζουν. Πού είναι να φάνε 8 γκολ. Τον ξεφτιλίζουν οι αμυντικοί του. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε τι έχουμε. Πρωτάθλημα Ελλάδας Super League. Πρώτη κατηγορία. Δημήτρη, να κλείσω χαλή λίγο Χρήστο, αν μπορείς. Α, ο νικητής βρέθηκε, να πούμε το όνομα του Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ Χρήστο και όσοι. Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης, κινητό τελειώνει σε 7.60, τηλεφωνικός τραυδιακονισμός, έτσι. Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης απάντησε πολύ σωστά ότι Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι η 25η του Φλεβάρι, τη βραδιά που παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μίνο, το είπε πάνω από 2-3 φορές. Τελευταίες 20 μέρες, ο Βαγγέλης Καβατζώνη ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ύπρες βιοποίησης με συνδυασμό τιτάνιου από τα Opticon Express, 3 μαγαζά ζωή να έχουν στο κέντρο της πόλης, τα 2 στο κέντρο της πόλης, το ένα δυτικά New Ευκάρπια, το άλλο Παύλου Μελά 11 και το άλλο 28 Οκτωβρίου 26. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο κλίμα, επειδή μου είπε ο Δημήτρης, βάλε λέει, τι θες κάνω τραγούδι εσύ, βάλε We Are The Champions. Θα προτιμούσα Θεοδωράκη να βάλεις, Μίκη. Μίκη. Ναι, ναι. Εγώ διάλεξα αυτό. Δεν ξέρω γιατί τον ξεφωνήσε το πρωί, αλλά... Για πάμε λίγο ρε Χρήστο Κιώση. Μπίγαλης. Όχι. Αλέξια. Όχι, είσαι εκεί. Πες το εδώ το χορέ. Χαριτοδιπλωμένος. Ο Πασχάλης. Τον τρομερό. Ξαναπάντω λίγο, ξανά πίσω. Αυτό βάζε. Σαν τον Ιβάν τον τρομερό. Βάλτο κάθε να πέσει συνέχεια. Αυτό. Ακόμα δεν είναι τίποτα. Περίμενε. Σαν τον Ιβάν. Σαν τον Ιβάν. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Σε προειδοποιώ. Σαν τον Ιβάν. Το τρομερό άστον το λέει. Έλα δεν είναι τώρα ωραίο αυτό. Ωραία. Εντάξει τα ακούσαμε. Okay. Ωραία. Του 887 βγάζεις άκρη. Καλημέρα, κάνεις από τις ακριβότερες μεταγραφές αμυντικού στην Αγγλία, λέγε τον Van Dijk. Προφανώς. Και να σου βγαίνει σε κάθε αγώνα αξία ανεκτίμητη. Στα δικά μας τα ανθρώπινα λάθη μονόπλευρα. Τι γράφεις ρε φίλε. Μπερδεμένος, αριανός σίγουρα είναι.
Ο 8-8-7 είναι Αριανός, ναι. Είναι μπερδεμένο, φαίνεται. Ο 8-8-7 είναι Αριανός. Για αυτό το άγχος ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Θα έρθει σε λίγο ο Χρυσαθός, μας είπε ότι. Το έβλεπα λίγο στα κλεφτά εγώ χθες από την αμαρτία μου, το Άρη Σπάρτη. Πολύ λίγο στα κλεφτά πάνω στον ΠΑΟΚ. Σφαγή του Άρη. Μίλησε για σφαγή του Άρη. Είναι ολοφάνερο ότι ο Άρης πιέζεται για να πάει σε κάποιο άρμα. Ο 032 είναι όταν παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι μέσα στην εξυγίανση και αυτό. Άλλο ένα μήνυμα το οποίο δεν γίνεται κατανοητό. Ξέρεις τι εννοεί για την ημέρα της Ορθοδοξίας. Νομίζω. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Μηνυματική επικοινωνία FM και ενώ μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Τηλεφωνικές γραμμές μετά τις 10. Μετά τις 11, συγγνώμη. Έτσι. 46 βαθμούς ο ΠΑΟΚ. 8 συνεχόμενες νίκες η ομάδα του Λουτσέσκου. 23 γκολ μπροστά. Ένα έφαγε πίσω από τον Πέδρο Κόντε. Ασταμάτητος και στα Γιάννενα. 3 έβαλε, 6 μπορούσε να βάλει. Αν ο Βελίδης δεν ήταν στην καλύτερη βραδιά της τελευταίας τριετίας, τετραετίας. Και 7, μη σου πω. Ο Βελίδης, ο οποίος βγαίνει από τα αποδυτήρια για προθέρμανση και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να χαιρετήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Μάρκας. Ναι, αμέσως. Μην ήταν με τα κόκκινα και τα κόκκινα ήταν. Και γυρνάει και χαιρετάει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Λέει τώρα αυτό, τι κάνει τώρα αυτό. Λένε. Το χειροκρότησαν κι αυτοί. Και μετά έβγαζε και τα έξω. Λοιπόν, 3-1 πραγματικά από τις καλές, πολύ καλές εμφανίσεις του ΠΑΟΚ. Μεγάλες ευκαιρίες, καταιγιστικός, για πολλή ώρα στρίμωξε τον μπάς. Τα είπε όλο Πετράκης δηλαδή, βασικά τα είπε όλο Πετράκης. Τον ναι, άκουσα, για πες τι είπε. Ναι, και τον γκολ offside ήταν βεβαίως και δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό το offside, επαναλαμβάνω, πραγματικά. Αλλά είπε και ο Πετράκης ότι και εκεί να μην το τρώγαμε. Έτσι όπως ήταν η κατάσταση και μετά να ερχόταν τον γκολ, το ίδιο θα γινόταν. Καλά το είπα. Θα προσπαθούσε να ανοιχθεί ο Παζιάννα και μετά στον χώρο ΠΑΟΚ θα έκανε ό,τι έκανε. Πάρα πολύ καλός ο Πέλκας. Η καλύτερη εκτός έδρας εμφάνιση του Πρίγιοβιτς βεβαίως. Γιατί δεν έχει σημασία το ότι είχε 2 γκολ στα 6, στα 7. Το θέμα ήταν τόσες φάσεις, ήταν μέσα. Έκανε πολύ πολύ αίσθητη την παρουσία του. Βιερίνια, εντάξει, δεν είναι ο ορισμός της σιγουριάς. Βαρέλα, είδες τι έκανε ο Βαρέλα, ο στόπερ του ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Πώς δημιούργησε το δεύτερο γκολ. Mm-hmm. Φοβερή τεχνική και δεν είναι τυχαία στιγμή, το έχει αυτό ο Βαρέλα. Ναι. Αλλά όταν φτάνει μπάλα στο Βαρέλα, μετά εκεί οι αμυντικοί είναι και οι τρεις, πάρ τους και τους τρεις όπως είναι, αλλού ήταν τα παιδιά. Έπαιξε το 1-2 ρε φίλε με τον Κάμπος. Για το 2-0 δεν λέμε τώρα, για το 0-2. Ναι. Για το 0-2, στο 39. Είναι η αμυντική, ως οι παρόντες. Πλήνθια τάκτος ερημένη, άστο. Και όσον αφορά τον κόσμο, τρομερή δίψα. Τρομερή δίψα να ακολουθήσουν αυτή την πορεία πρωταθλητισμού. Αγόρασαν εισιτήρια με κάθε πιθανό τρόπο, αφού τα πουλούσαν οι γηπεδούχοι, και βρέθηκαν στο γήπεδο σίγουρα πάνω από 2.000. Γιατί υπολογίζω ότι στο πέταλο χωράει 800. Δεν ξέρω αν ήταν 800 στο πέταλο. Η χωρητικότητα βάλαν... γενικά είναι 7-600 νομίζω. Ναι, βάλαν και τα πανό, δεν μπορούσαν να δουν. Οι κάτω σειρές είχαν λιγότερο κόσμο. Άντε πες στο πέταλο να ήταν 600, λέω εγώ. Πες 600-700. Αλλά ήταν και πάνω από 1.000-1.500 στην κερκίδα την κεντρική. Οι αστυνομικοί κάθε 5 λεπτά κάνανε και ένα βήμα πιο αριστερά. Ένα βήμα πιο αριστερά, για να χωρέσουν όλοι. Χωρίς εντός γηπέδου να γίνει το παραμικρό. Μόνο στο ημίχρονο εκτός γηπέδου υπήρχαν παοξίδες εκεί απέναντι από τη θύρα των γηπεδούχων. Κάτι αντικείμενα, κάτι καρέκλες. Πήγε η αστυνομία, το διέλυσε. Δεν είχε προβλήματα. Το παιχνίδι από πλευρά κόσμου με τόσο μεγάλη παρουσία. Και εγώ επαναλαμβάνω. Και το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη που πήγαν οι Ολυμπιακοί. Αν δεν γίνονται επεισόδια, αυτές είναι ωραίες εικόνες, Μάρια. Ναι, πολύ ωραίες. Το να είναι γεμάτα τα γήπεδα. Ναι. Αυτή η εικόνα που περιγράφει το 283 εδώ, που λέει πώς τσόρμπα. Πώς θα φάει ο ΠΑΟΚ, λόγω ότι είναι υπότροπος. Είδες τα βιντεάκια. Φαντάζομαι πάλι γράψανε τον Σαβίδη φίλαθλη. Πάλι γράψανε τον Σαβίδη φίλαθλη. Τα είδες τα βιντεάκια. Ρε, φίλε, τα βιντεάκια σου είπα είναι στο ημίχρονο έξω από το γήπεδο. Ποια βιντεάκια. Δεν άναψε πυρσός. Και όσοι ήταν εκεί με εισιτήριο μπήκαν κανονικά και τοποθετήθηκαν από την αστυνομία. Γιατί να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο. Εντός γηπέδου έγινε το παραμικρό. Δεν κατάλαβα.
Επαναλαμβάνω, αυτό ήταν πολύ ωραίο και στην Τρίπολη. Είχε πάρα πολλούς Ολυμπιακούς. Θα είχε αεξίδες προφανώς σε κάποιο άλλο γήπεδο, ξέρω στη Λαμία που θα παίξει η ΑΕΚ. Είχε στο Αγρίνιο. Αυτό είναι το καλό του πρωταθλήματος. 100 άτομα. 100 αεξίδες στο Αγρίνιο. Παραπάνω είχε, δεν είχε 100. Πώς ήταν, αν ήταν 113. Στο Αγρίνιο, στο Ισοπαλία. Ναι, όσο ήταν χθες 800 του ΠΑΟΚ. Ναι. Παραπάνω ήταν και αεξίδες. Εσύ πες ότι άλλα χρόνια έβλεπες τέτοιες εικόνες στα γήπεδα. Πες ότι είχε τόσο μεγάλο καημό ο φιλάθλος και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ να πάνε στο γήπεδο. Αυτό είναι το καλό πρωτάθλημα και το ανταγωνιστικό. Αυτό είναι. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-3 και είδαμε μετά το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Όπου ακούγαμε και την περιγραφή εμείς επιστρέφοντας από τα Γιάννενα και καταγράφονταν όλα τα λάθη του προπονητή του Ολυμπιακού. Έξω Ανσάρι Φάρτ. Στην αριστερή πλευρά ο Σεμπά. Σεντερφόρο Μυραλάς. Αριστερά, όχι ο Σεμπά. Πώς το λένε αυτόν τον... Όχι αριστερά. Ήταν αριστερά, περίμενε λιγάκι εσύ. Για πες εσύ. Ο Φορτούνης. Όχι. Ή ο Φόε. Όχι ρε. Έλα, να τη ρε εσύ του Ολυμπιακού. Είναι πρωτό. Σισε Μποτία, κέντρο άμυνας. Δεξιά Ελ Αμπδελαουί. Αριστερά Κούτρης. Ο Πάρντο. Α, δεξιά ο Πάρντο. Μπερδεύω, ναι. Ναι, δεξιά ο Πάρντο, αριστερά ο Φορτούνης. Ο Τζίτζα ο Φόε δεκάρι. Μπροστά από Ζηλέρο Μαό και κορυφή Μυραλάς. Έτσι είναι όταν αλλάζει προπονητή. Και χρειάζεται, χωρίς λόγο, και χρειάζεται μία, δύο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες να μάθει την ομάδα του. Έτσι είναι, γίνονται και αυτά, την έχει πατήσει, φυσικά κανείς δεν τον ακουμπάει. 9-10, πραγματικά είσαι πιο τραγικός από τα έργα του Εσχύλου. Ντροπή στον ΠΑΣ. Έπρεπε να παίξει τόσο δυνατά όσο η Ξάνθη στο μάτς με τον Ηρακλή επί Γιωβάνοβιτς. Έσχος. Αδερφέ, εδώ πέρα κρίνεται πρωτάθλημα. Κρίνεται συμμετοχή στο Champions League. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρότατα. Και αν ξέρεις εκείνο το μάτς κάτι, πες μας. Αν μιλάς με τον Ζήση το Βρίζα, πες μας το. Αλλά τι συγκρίνεις. Μία σωτηρία στην κατηγορία. Ήταν πολύ πιο ωριακό. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Τι λες δε φίλε. Εδώ πέρα έχεις τρελαθεί να δίνεις σερή μάτς τα οποία είναι ο αντίπαλος δεν υπάρχει. Τον κάνει ο ΠΑΟΚ να μην υπάρχει. Τον κάνει ο ΠΑΟΚ, ναι. Τον αντίπαλο. Ναι. Τον κάθε αντίπαλο. Ενώ τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια τον έκανε ο Ολυμπιακός καημένος. Και ο Ολυμπιακός είχε καλή ομάδα, αλλά είχε και μόνιμη συστηματική βοήθεια. Γι' αυτό υπάρχουν και κατηγορητήρια για τον Ολυμπιακό. Ναι. Κέρδισε λοιπόν η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Ήταν η δεύτερη επιλογή σου αυτό το αποτέλεσμα, έτσι. Για μένα ναι. Δηλαδή εκεί θέλει να σκεφτεί. Πρώτη επιλογή. Κύριος. Αν κάποιος υπολογίζει πιο πολύ την ΑΕΚ, δεν νομίζω. Θα μας πούνε οι παόξες αργότερα, μπορεί τώρα να προβληματίστηκε. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ υπολογίζει τον Ολυμπιακό. Καλά, στην ισοφάριση της ΑΕΚ, δηλαδή. Ακούστηκε τον γκολ πιο έντονα και πιο. Πανηγύρισαν παοκτσίδες εκεί που το βλέπαμε. Στο 1-2. Και στο 1-2 πανηγύρισαν. Mm. Και στο 1-2. Και στο 1-2. Αλλά στο 1-1, δηλαδή. Εντάξει. Λέω ούτε να βάζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά, ούτε να βάζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ. Μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ. Σε ένα κακό παιχνίδι, αλλά με το που γίνεται 1-0 από τον Σαραφάρ, τον οποίο δεν προτιμάει ο προπονητής του, βλέπεις η ΑΕΚ πώς αντιδρά και πώς μπλοκέρνει ο Ολυμπιακός το 1-1. Πώς μπλόκαραν, πώς κάθισαν. 46-44-42. Έχει τώρα όμως ΑΕΚ Ολυμπιακό κύπελο. Σήμερα ωραίο μάτς, ναι. Ναι, πολύ ωραίο μάτς. Αυτό είναι Τετάρτη, ΑΕΚ Ολυμπιακό κύπελο. Τετάρτη 7.30. Ναι. Ωραία. Ποιος συμφέρει το σχέδιό σου να περάσει, Μάρη. Τώρα το αντιπαοξίδικο σχέδιό σου. Τώρα πως έγινε, βράσε ρίζι. Μπερδέθηκες τώρα. Τώρα πως έγινε. Δεν ξέρεις τι να κάνεις τώρα. Τώρα πως έγινε, βράσε ρίζι. Έχουν βγει έξω υπολογισμοί σου. Τώρα βράσε ρίζι. Τώρα βράσε ρίζι. Επιμένει. Νομίζω ότι συμφέρει να περάσει η ΑΕΚ. Ναι. Ποιον, τους αντιπαοξίδες. Όχι, τον ΠΑΟΚ. Α, τον ΠΑΟΚ του συμφέρει να περάσει η ΑΕΚ. Ναι. Να έχει και άλλα παιχνίδια. Φυσικά, εντάξει, ναι. Τον συμφέρει να περάσει. Και ο Ολυμπιακός να μπει σε μεγαλύτερη κρίση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι εκτός πρωταθλήματος. Δεν είναι. Για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Η ΑΕΚ έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, ναι. ΑΕΚ Τρίπολη και μετά με Δυναμό Κιέβου. Και μετά με την Ξάνθη και μετά πάλι με Δυναμό Κιέβου και μετά στον Ατρόμητο. Μπορεί και να αντέξει, φίλε. Μπορεί και να αντέξει. Οι πιο πολλοί εκτιμούν ότι δεν θα αντέξει.
Βράσε ρύζι. Απελπίστηκε. Βράσε ρύζι. Λιβάγια έχει, ρε φίλε. Ναι. Λάζαρο έχει. Μάρκο Βαβακάρη. Συγκρίσκει. Λιβάγια. Επανέρχεται ο 283 και λέει: το βίντεο με τον ντου στην κερκίδα να μπουν μέσα τα παόκια. Δεν το είδε. Μακάρι να εκτίσει με Λάρισα το κεκλεισμένον. Αλλιώ πάει με γάβρο. Δυστυχώ. Λέει ο 283. Εγώ δεν πιστεύω θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει λόγο. Αν δημιουργούνταν πρόβλημα και με υπηρεσίες και τα λοιπά, πράγματι θα εξέτει με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ό,τι έγινε με την παρουσία παοξίδων στην κεντρική κερκίδα έγινε με την εντολή της αστυνομίας. Ό,τι έγινε. Γιατί άκουσα και οι Γιαννιώτες να λένε ότι κάποια στιγμή ο αστυνομικός διευθυντής αποφάσισε να ανοίξει η πόρτα. Έτσι λέει ο επίσημος Σπάς Γιάννενα. Ακόμα και εκείνο έγινε με εντολή της αστυνομίας. Όπως φυσικά και το πώς κάθισαν οι οπαδοί. Έγινε ό,τι έγινε το σχέδιο με εντολή της αστυνομίας. Τίποτα με ντου ή με τη βία ή με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει Γιαννιώτης που να εκδιώχθηκε από τη θέση του με βία. Του ζήτησαν οι αστυνομικοί να πάει. Ευγενικά πιο πέρα. Πάνε πιο εκεί. Ναι, γιατί αυτό είναι το σχέδιο. Ναι. Και υπήρχε ένας με μπλε φόρμα. Ο οποίο φώναζε συνέχεια. Μα είπαν ότι ήταν Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Μπλε φόρμα φορούσε. Του πα. Μπουφάν, μπλε ήταν. Και ήταν και Ολυμπιακό. Πού φώναζε, ήταν. Αυτό που αντιδρούσε. Γιατί και πώ και ο Χριστοβασίλη και η αστυνομία και δεν φεύγω από τη θέση μου. Και φώναζε. Οκ, δικαίωμά του είναι. Κάποια στιγμή έφυγε. Συνέχισε να φωνάζει. Θα κάνω μηνύσει, θα κάνω αυτό. Ο πρόεδρο που είναι. Γιατί αυτό συμβαίνει μετά από τόσα χρόνια. Στο Μακεδονία Παλάζ, δεν είπε ο άλλο. Να απάντησε. Και κάποια στιγμή έφυγε. Πήγε εκεί πέρα, συνέχισε να φωνάζει. Εντάξει. Επανέρχεται το 910 και ρωτάει κάτι στο οποίο η απάντηση είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Ρε Μάρη, η αλήθεια τώρα. Το θέμα είναι τι κρίνει το παιχνίδι ή πώς παίζει η αντίπαλος ομάδα. Ρε 910, το διακύβευμα βέβαια. Το διακύβευμα. Ρε παιδιά, παίζει δηλαδή Ξάνθη Ηρακλής και ο Ηρακλής παίζει τη ζωή του. Τι περιμένεις δηλαδή. Τι είναι το παράξενο. Είναι αδιάφορη η Ξάνθη, δεν έχει νόημα για αυτήν. Και ο Ηρακλής παίζει την επιβίωσή του στην κατηγορία. Ναι, τι, το άλλο ορίζει τίτλο. Ακόμα, πρωτάθλημα εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και στην Αγγλία πλέον συνηθίζουν στο τέλος να κερδίζουν ενδιαφερόμενοι. Ναι. Ακόμα και στην Αγγλία. Όχι μόνο στη Μεσόγειο. Όχι πάντα. Είναι η μόνη χώρα που δεν. Δεν συνέβαινε σχεδόν ποτέ. Βλέπαμε ματσάρες. Τα τελευταία χρόνια ακόμα και εκεί. Οι ενδιαφερόμενοι που παίζουν τη ζωή τους κερδίζουν. Τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, φωτογραφίες μας στέλνουν. Μηνύματα μας στέλνουν για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γράφει ένας φίλος και πραγματικά συμμερίζουμε την άποψή του. Δεν έχει αρχίσει να βρωμάει πονηράδα αυτά με τα εξώθαλμα offside. Ποιος βγήκε χαμένος. Αυτό το χθεσινό είναι πολύ παράξενο. Και λόγω του βοηθού του Χανιώτη, αλλά και λόγω ήταν εύκολη φάση. Το γεγονός ότι στις δηλώσεις του Μαρινάκης έβγαλε εντελώς το Μελισανίδη το κάδρο και ασχολήθηκε μόνο με το Σαββίδη, να το θεωρήσουμε χείρα φιλίας προς τον ΟΠΑΠ. Σωστή και αυτή η παρατήρηση του φίλου του Αποστόλη, πραγματικά πάρα πολύ σωστή, εξέπληξε τους πάντες. Το ότι έπαιζε με την ΑΕΚ και ασχολήθηκε μόνο με τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη. Σε αυτή τη δραματική ομιλία του Μαρινάκη, την πιο δραματική τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τον έβλεπες και. Στις δηλώσεις εννοείς. Κάποια στιγμή τον λυπόσουν κιόλας. Λοιπόν, άλλο. Είναι το βίντεο από τα επεισόδια του Καραϊσκάκη που τράβηξε ξένος δημοσιογράφος. Και έχουμε την αυτό. Κατά τη γνώμη μου, επειδή βασικός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, θέλω αυτός να περάσει το κύπελο για να έχει και άλλα παιχνίδια και να μην συγκεντρωθεί μόνο στο πρωτάθλημα. Διαφωνώ γιατί ο Ολυμπιακός, το πρόβλημά του δεν είναι τα πολλά παιχνίδια. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι η κρίση. Ναι. Το να μην μπει σε κρίση. Την κρίση δεν ξέρει να διαχειρίζει ο Ολυμπιακός. Τα χθεσινά είδες. Χάσανε και τα κάνανε γης μαδιά. Αν αποκτηθούν και από το κύπελο, πιο μεγάλη κρίση στον Ολυμπιακό, πιο μεγάλο πρόβλημα. Και πιο πολλά παιχνίδια για την ΑΕΚ. Αυτό πιστεύω εγώ. Ο καθένας μπορεί να το βλέπει διαφορετικά. Αλλά το διακύβευμα, φίλε, σαφώς και παίζει 910, εννοείται.
Εννοείται, τι κρίνεται, εννοείται. Και σοβαρά είναι μιλάς. Πάρα πολύ επικίνδυνο το ατρόμητο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, έστειλε μια φίλη φωτογραφία. Δύο γυναίκες, λέει η μία στην άλλη. Κύριε Βαγγέλη, εμείς υποστηρίζουμε ΠΑΟΚ. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία σας, θα υποστηρίζουμε Ολυμπιακό. Ε, αρχοντούλα. Ναι, το χιούμορ δεν είναι τόσο επιτυχημένο, θα έλεγα, αλλά οκ, okay, το διαβάσαμε. Ποιο είναι αυτό, σας περιμένουν οι γυναίκες, είναι αυτό? Μπορεί. Με το καστατόφωνο που είναι στη λίμνη μπροστά, ναι, αυτό ναι. Είναι. Δεν ξέρω τώρα. Γκέλαρε, λέει πάλι το Χρυσοχώρι. Τώρα θέλει αγκαλιές και φιλιά με Μπέο στα play-offs. Και μετά έχουμε τα διαδικαστικά για άφημη. Θέμα διπλωματίας πλέον η άνοδος. Έβγε Ολλανδέ, λέει ο Θωμάς ο Στόντον. Για τον Ηρακλή. Ναι. Το Παλαιοχώρι δεν κέρδισε. 1-1 στο... στον Εύωσμο. Με τον Αγροτικό Σέντρο στον Εύωσμο, ναι. Αυτό ο Ρόβα τι είναι, ρε φίλε. Άκουγα το Μαντζούκι χθε τη μετάδοση. Ρόβα, Ρόβα, Ρόβα. Χρυσόστομο. Ναι. Πώ έβαλε πάλι, 2-3. Ναι. Πώ έβαλε. Ναι, και το άλλο... τι ρόλο παίζει. Το άλλο ο Παδόπουλο ο Βασίλη το 1 και το άλλο. Τι θέση παίζει, τι είναι. Ποιο το πτηνόπλο, ποιο έβαλε το άλλο. Με ποιον θα τον παρομοίαζε. Επιθετικό κόντε. Περιοχή, φουνταριστό ή πιο περιφερειακό. Και τα πάντα. Όχι κλασικό εννιάρι. Πόσο ύψος έχει? Όχι κλασικό εννιάρι. Α, τώρα ύψος το παιδί. 1,80. Νομίζω κάπου εκεί. Νομίζω κάπου εκεί. Πολύ καλό εκτελέσει. Νομίζω κάπου εκεί. Ωραίος, ωραίος. Ωραίος. Κάνει και μόνο του φάσεις. Βέβαια, ναι. Ναι, ναι. Ναι, είναι και αυτοδημιούργητος. Έχει ναι. 20 γκολ. Θα σε γελάσω τώρα, Δημήτρη. Δεν τα... Από πού τον πήρες αυτόν? Έχω να τους δω, νομίζω, τρεις αγωνιστικές τον Ηρακλή. Γιατί παίζει πάνω σε εσάς. Ναι, το ξέρω. Τι αλλά ξανά πάνω, θα πηγαίνω να βλέπω Ηρακλή. Πολύ πιο ενδιαφέρον όχι, έχει. Μάρι, όχι. Πιο ενδιαφέρον έχει. Ειλικρινά. Από πού το πήρες? Τι παίζεις τώρα με το Δευτέρα πέμπτη βράδυ με τον Ατρόμητο, κύπελο. Άλλο αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο αυτό υπάρχει. Αυτό το 7,5 είναι. Ναι. Και μετά Δευτέρα παίζεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν μόνο παίζεις. Κύπελο υπάρχει. Α, δεν παίζεις πρωτάθλημα, τέλος. Α, το πήρες, τέλος. Δεν το πήρε. Στα λόγια μου έρχεσαι. Έχει 10 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα. Επαναλαμβάνω, έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εσύ πες ότι είναι εύκολα. Δεν είναι 1-2 και δεν έχει 10 βαθμούς διαφορά. 2 βαθμούς έχει διαφορά. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ρε φίλε, θέλω. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πες εσύ. Θα τον περιμένουν τον ΠΑΟΚ όλοι μαζί. Όλοι, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, όλοι. Όλοι ναι, κόντρα. Ναι. Και Κάτσα και Μουστακίδη και Μιστακίδης όλοι αυτοί. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει θα να είναι κρίμα και άδικο. Τι? Θα είναι κρίμα και άδικο. Δεν πρέπει να παίξουν, ρε φίλε. Αυτό έλειπε, ναι. Τι να γίνει, καμιά στραβή και να τους κυνηγάνε μετά. Δεν τι πάθαμε, ρε παιδιά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα για να ανοίξουμε για γραμμές. Να ακούσουμε και εσάς ό,τι έχετε να πείτε για ΠΑΟΚ, για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, για... όπου ο Κυρκώστας φαντάσου τώρα, χαρά και περηφάνεια. Κυρκώστα... Εντάξει, ρε φίλε, τι είναι... Το βλέπεις φάουλ αυτό που κάνει ο Γιακουμάκης στον στο γκολ του. Φίλε. Πολύ δύσκολη, έτσι. Εγώ δεν θα το έδινα. Ούτε μάλλον. Εγώ. Μάλλον δεν θα το έδινα. Αλλά. Βρετανική φάση. Ο τρόπος που πέφτει η ποτεία. Βρετανική είναι... φάση είναι. Καθαρά βρετανική ναι, φάση. Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Επιστρέφουμε γραμμές. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα για την Τρόικα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για να σας ακούσουμε. 23-10-287-888. Τι έχουμε να πούμε σήμερα? Για τη σφαγή του Άρη είπατε? Βέβαια, ο Μάριος. Το ανέλησε. Είπες, Μάρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φτάνει πια. Το ανέφερα, λέει, μας ενημέρωσε, λέει ο Τσαλτίδης. Ότι... Τι σε ενημέρωσε, το είδατε στα πέναλτι. Λίγο, εσύ εκεί που σε έβαλε. Δύο πέναλτι και ένα καθαρό γκολ. Τι άλλο πρέπει να κάνει. Ανεβασμένο είσαι, ρε φίλε, δεν έχει νόημα τώρα. Ανεβασμένο δεν είμαι καθόλου με όλα αυτά που γίνονται, φίλε. Προσπαθούν να μην ανέβω ή προσπαθούν κάποιοι να με πείσουν ότι πρέπει να πάω στην αγκαλιά του. Ναι, ναι. Κάποιοι. Έλα, πάμε να ρίξουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, αν θέλεις. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Χρύσανθε. Καλημέρα. Και γεια σου Ντεμέκ Ρεακλειδέα. Ο παπά. Α, ο Κώστας πρώην. Είναι αντιπαοξής πρώτα. Γεια σου αντιπαοξή. Γεια σου που βλέπεις τα λάθη των άλλων και δεν είπες ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καλή επίθεση.
και ότι έβαλε γκολάρα με τα κουνάκι πήγε να το βάλει ο άλλος. Ναι, όντως. Γεια σου κομπλεξικέ. Βέβαια, βέβαια οι αμυντικοί παίζανε το αγαλματάκια για ανθρωπάκια εκεί. Τους κάνανε γιογιο, τρακάραν μεταξύ τους καταρχήν. Το αγαλματάκια. Και επίσης ήθελα να σε ρωτήσω, αγάλματα, είμαι και κρυωμένος με πυρετό, σε πήρε τηλέφωνο, με γύρισε τα μυαλά σήμερα. Κάθομαι να αναρρώσω και με γύρισε τα μυαλά. Μα δεν χάλια. Κώστα, εγώ δεν χρειάστηκε καν να μπω στο στούντιο, τα είπε όλα ο Μάριος μόνος του. Καταρχήν εσύ είσαι παιδί μου αντιπαοκτσής, ναι. Αλλά έχεις, πώς το λένε, επίπεδο. Είσαι κύριος. Μπράβο. Αυτός είναι κυρία. Δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια, είναι, αφού γουστάρει την Αγγλία ρε φίλε, τι πρόβλημα να έχει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν μου λες, Ντενέκ, Ηρακλειδέα, κάθεσαι και βλέπεις τον Πάο και δεν βλέπεις τον Ηρακλή. Όχι ρε, τρελός είσαι. Είδα την πιο σκοτεινή ώρα και έκλαιγα επί 90 λεπτά από τα 125, να πάω να το δεις. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή έχεις μια συμπάθεια, να το πω και αγάπη, προς το σωματείο της ντροπής αυτό το ερυθρόλευκο εκεί κάτω. Τώρα είναι με την ΑΕΚ. Τώρα είναι με την ΑΕΚ, άλλαξε τώρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, άμα ο Πάο έκανε όλα αυτά που έκανε αυτό το σωματείο. Τι θα έλεγες ρε φίλε? Δε τι, να βγαίνει κάθε χρόνο Champions League. Χρυσανθέ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχει κάνει ο Πάκου τέτοια πράγματα που έχει κάνει ο... αυτό το σωματείο? Όχι, είναι στην αρχή. Όχι, αλλά ευελπιστεί. Ναι. Όχι. Είναι στο μονοπάτι της δόξας. Είναι ναι. Στην αρχή. Μπορεί να γίνει σύγκριση. Δεν μπορεί, γιατί ο άλλος ήταν πόσα χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά φέτος έχουν γίνει πολλά υπέρ σου. Εντάξει. Έχουν συγγνώμη. Γίνει φέτος. Συγγνώμη λίγο. Κουνηθήκαμε. Έγινε σεισμός. Έλα, εντάξει, καλά. Και τι έπαθε. Στον έκτο είσαι. Δεν κινδυνεύεις, τα πλακώνεις από κάτω. Έγινε σεισμός πράγματι, νόμιζα ότι κουνήθηκε λίγο Χρήστατος, αλλά ήταν σεισμός. Πάμε παρακάτω. Εγώ κουνήθηκα, λοιπόν, μην νομίζω. Μαρία. Ναι αγόρι μου, ναι Κώστα μου, ναι. Θα κλάψεις όλο το καλοκαίρι, θα κλέψεις. Τι εννοεί εδώ η Φόρτσα ότι ο Άρης ήταν μέτριος στο μάτς? Μάλλον ήταν δεν, μέτριο, είδε το, φίλε. Δεν είδε το μάτς. Καλά, εσύ τι έβλεπες, τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ? Καλημέρα, πάμε. Καταρχήν ποιος συντάκτης της Φόρτσα έχει δει το μάτς του Άρη και σχολιάζει? Έχει υπογραφή. Στέφανος Μαρολαχάκης. Ο καλημέρα. Στέφανος, δηλαδή, έβλεπε τον Άριο και τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Γεια σας κύριε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα που στηρίζεις, φιλανθές? Αριανός είμαι. Αλέξη, εσύ είσαι από κέντρο. Ναι, εγώ. Περίμενε λίγο. Έχει δύο πέντε, έχει γράψει τα πέναλτ και το ακυρωθέν γκολ η Φόρτσα. Τι γίνεται, ρε φίλε? Δεν θα την ξαναγοράσω. Αντικειμενική. Δεν θα την ξαναγοράσω. Σας ακούμε, κύριε. Να ρωτήσω λίγο τον ειδικό, κύριε Τσορμπατζόγλου. Παρακαλώ. Αυτό που γίνεται, γιατί γίνεται δεύτερη συνεχόμενη φορά, που ο Πέλκας είναι ένα μέτρο offside και βγαίνει offside και σημειώνει γκολ, αυτό το δουλεύουν στην προπόνηση? Ή όχι, τυχαία, ας πούμε, γίνεται? Φυσικά, ρε φίλε. Όταν γινόταν... Μεγάλο λάθος του βοηθού. Α, μεγάλο λάθος. Όταν γινόταν πέρσι με τον Ολυμπιακό, λέγανε, ξέρουν ότι παίζουν έτσι. Και επειδή ξέρουν θα τους αφήσουν, γι' αυτό παίζουν έτσι. Ενώ τώρα αυτοί... Για την άμυνα ισχύει αυτό, βέβαια. Για την άμυνα ισχύει αυτό. Α, για την άμυνα. Άμα δεν είναι δουλεμένο, να το δουλέψουν περισσότερο, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Κρίμα είναι να πηγαίνει τέτοιο τάλιο το χαμένο. Λάθος, σημαντικό. Χρήσανθε, ναι. Ήθελα να μιλήσουμε για Άρη. Ναι. Κύριε Τσομπαζόγου, για Άρη θα μιλήσουμε. Έχω λοιπόν, μείνει άφωνος. Ήθελα να σε πάρω την Παρασκευή, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Θα μάθες αφού είσαι γάτα, να πούμε. Για τη λαχιοφόρο αγορά της ΠΑΕ Όφη. Τη λαχιοφόρο αγορά της ΠΑΕ Όφη. Δεν έμαθες? Όχι. Όχι, δεν θα το πω πρώτος εγώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έκανε λαχιοφόρο αγορά η ΠΑΕ Όφη. Ναι. Και μοίρασε να πούσαν τους λαχνούς. Με έγινε κλήρωση πριν από μερικές μέρες. Ναι. Και ποιος κέρδισε στο μεταξύ, ο πρώτος λαχνός κέρδισε ένα αυτοκίνητο Mercedes, εντάξει μεταχειρισμένο, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο δώρο δηλαδή για λαχιοφόρο, αν είναι δυνατόν. Ναι, ο Παπαδόπουλος. Όχι. Ο Βουό. Δεν πάει το μυαλό σου. Βοήθησε λίγο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα λαχεία που είχε, το λαχείο που κέρδισε, το είχε αγοράσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και κέρδισε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Καλά, εδώ πέρα κέρδισε Βασιλόπιτο Γιαννούλη σε εμάς το Λίμπερο. Η ΠΑΟΚ αγοράζει εισιτήρια λαχνούς της ΠΑΕ. Χρήσατε, ψάξτε. Είναι Εβραίος γνωστό. Ανακοινώθηκε. Εβραίος γνωστό είναι. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα προς τιμήν τους είπα, ΠΑΟΚ, πάνω ότι εμείς εντάξει, αυτοί δεν το κάνουμε, ρε παιδιά. Κρατήστε το και δώστε το όπου θέλετε, ας πούμε. Καταλαβαίνω. Έγινε. Καλημέρα. Πάμε, συνεχίζουμε. Παίρνεις λαχνούς της ΠΑΕ Όφη? Δεν το ήξερα. Καλημέρα στον επόμενο. Στο καζίνο έχει Μελίνα Σλανίδου. Τα πάντα. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Α, εξής είναι εδώ. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Κώστα. Χίλια μπράβο στην ομάδα για το πάθος που δείχνει. Μπράβο, μπράβο. Και
για όλη τη θετική ενέργεια που βγάζει πλέον και ο κόσμος και η ομάδα. Κάτσε, πάθος δεν ξέρω ποιος. Ο ΠΑΟΚ ή οι αντίπαλοι. Ο ΠΑΟΚ ή οι αντίπαλοι πάθος. Δεν καταλαβαίνω. Και ο ΠΑΟΚ μπαίνει και τους εκμυδενίζει και κάνει αυτό που πρέπει δηλαδή. Μπράβο, τα είπε ο Πετράκης χθες, δεν χρειάζεται. Έτσι, μπράβο. Έτσι, έτσι. Με τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, με τον Ολυμπιακό δεν τα έλεγε τόσα χρόνια όμως. Μπορεί να τα έλεγε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ο Πετράκης για το ντέρμπι το χθεσινό, πιστεύω ήρθε το καλύτερο αποτέλεσμα για μας. Ναι, ναι, φίλε. Το καλύτερο αποτέλεσμα ήρθε για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω, χθες. Γιατί το χ δεν ήταν καλύτερο. Ορίστε το, όχι, το διπλό, εγώ πιστεύω. Όχι, γιατί φίλε, το καλύτερο ήταν έχεις... το όχι. Περίμενε να μιλήσει, να το εξηγήσει. Δεν θέλεις να έχεις από πίσω, εγώ πιστεύω, τον μόνιμο πρωταθλητή και με την οτροπία. Ναι, ναι, ναι. Αυτόν υπολογίζεις πιο πολύ, Αυτόν υπολογίζω εγώ πιο πολύ. Τώρα, από εκεί και πέρα, άμα η ΑΕΚ κατορθώσει δηλαδή να βγάλει όλο αυτό το πρόγραμμα μπράβο αυτό, της. Θα της πει και να μπράβο. Καταφέρει, μπράβο της. Σωστά. Αυτό. Κοίταξε, αν ξεκινάει και η ΑΕΚ με goal offside να κερδίσει, θα είναι άξια. Με τον μπάσκετ ξεκινήσει με μήνυμα. Η ΑΕΚ έχει κάνει χειρότερα πράγματα, μπάσκετ περιπτώσει. Απλώς το τέλη Μαΐου, εγώ από ό,τι βλέπω, θα έχει πολύ κλάμα δηλαδή. Ήδη άρχισε. Την πόλη να πούμε. Ναι, κλάμα σε αυτή την πόλη γιατί να έχει, ρε φίλε. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Γιατί βλέπω, φίλε, από τι, ειδονίζεστε, νομίζεις ότι θα στεναχωρηθούμε να πάρει το πρωτάθλημα. Πάρτε το. Αυτή τη μεγάλη Παρασκευή. Θα μας φτάσει, θα είμαστε 3-3. Θα είμαστε 3-3. Αυτό, επιτέλους, θα σας ευχαριστούμε. Άντε, ο άλλος είσαι τη μεγάλη Παρασκευή να πούμε. Αυτό δεν το βλέπω. Υποφέρει. Άντε, να είστε καλά, γεια σου, φίλε, γεια σου. Δεν μπορεί να ανεχθεί την αδικία. Ναι. Την αδικία και κυρίως δεν μπορεί να ανεχθεί την υποκρισία σε αυτή την πόλη. Αυτό δεν βλέπει να τον Ηρακλή, με τον ΠΑΟΚ μόνο. Καλημέρα. Τον Άρη, πάντως, να ξέρεις. Καλημέρα, στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, λίγο φίλε, το όνομά σου και ομάδα που στηρίζει πιο δυνατά, αν μπορείς. Ωραία. Νίκος από Λεμεσό, Κύπρο, ΠΑΟΚΑΡΑ. Νίκος. Μαυρόασπρος. Από Λεμεσό, από ίντερνετ σας ακούω. Έλα, ρε φίλε. Η Λεμεσό, σε φίλε, είναι κιτρινοπράσινη όμως. Καλά, εντάξει. Τι. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Τι είναι. Μισή κίτρινη, μισή μπλε μπορεί να την πει, αλλά κιτρινοπράσινη λίγο δύσκολο. Ο Απόλλων Λεμεσού τι χρώματα φοράει. Μπλε. Μπλε. Α, εντάξει, συγγνώμη τότε. Σου πληροφορώ ότι η κερκίδα του Απόλλωνα, η θύρα 1 είναι άρρωστη από αοξίδες. Όλοι. Όλοι. Και η Κύπρος λοιπόν ασπρόμαυρη. Έχω κουμπάρο στη Λεμεσό. Δώσ' του χαιρετίσματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δημήτρη, να διαφωνήσω μαζί σου. Ναι. Διαφωνώ στο γεγονός ότι ο αντίπαλος σου είναι Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να είναι αντίπαλος κανενός. Εγώ εχθές ήθελα το μάτι να είναι χ, τουλάχιστον. Να έχω 4 βαθμούς από την ΑΕΚ. Μπορεί να έχει δύσκολο πρόγραμμα, αλλά έχει και λεμπελισανίδη. Αυτό μην το ξεχνάτε. Όχι. Είναι η μοναδική ομάδα που κάθε φορά στην Τούπα μας κάνει ζημιά. Και αυτό αλήθεια είναι. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι πιο δύσκολο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αλλά στην πορεία ολόκληρο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός. Τώρα όσον αφορά τα Pokémon από την Αθήνα και τα άλλα τα Pokémon από εδώ πέρα, εννοώ τις γριές και τα... μην μιλάς έτσι. Ναι, κοίταξε, αυτό το μένος που βγάζουνε. Κύπριος είναι. Δηλαδή ο ένας παίζει γάμα εθνική, ο άλλος β και ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Κλείς τον λίγο, γιατί μας είπε Pokémon. Κλείς τον. Έλα, σιγά να πούμε. Δεν έκλεισε γιατί είπε γριές, είπε και Pokémon. Είπε και γριές. Είπε γριές στο σχολείο για πάτη σε ναι. Εγώ να σου πω, να εκτεθεί, άστον εκτεθεί μωρέ, να τον ακούει ο κόσμος. Παρακαλούμε να μην χαρακτηρίζεται. Να τον ακούει ο κόσμος, άστον. Πάμε, παρακάτω. Επόμενος. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Τι κάνουμε. Καλά από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Ο Γιάννης ο... Την Ασπρόμαυρη. Μπράβο. Γιάννης ο παθός του ΠΑΟΚ από Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ρωτήσω κάτι. Εχθές συμπληρώθηκαν 20 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα γκολ με offside. Ναι. Δεν έβαλε βέβαια με ένα γκολ, έβαλε κι άλλα. Ενώ ο Βελίδης ήταν ο MVP του παιχνιδιού. Τέλος πάντων. Ήταν. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τι αλήθεια, γιατί να μην είναι. Αγωνιστικές είναι πολύ. Πώς. Συγγνώμη. Τι ένα, όταν λες ένα offside, τι εννοείς. Ένα γκολ με offside που έβαλε χθες ο Πέλκα. Και ένα που ακυρώθηκε στον Πλατανιά. Και ένα και που ακυρώθηκε. Να σε ρωτήσω κάτι. Και ένα πέναλτι που πήρε με τον Ανδρόμητο. Πέναλτι. Να απαντώ. Και στο 0-1 από την κοινή που μπαίνει στην περιοχή μόνος του και να δίνει offside. Στην περιοχή ψέματα. Ναι, να απαντήσω. Ένα πέναλτι στο κύπελο. Που, όχι, πέναλτι, ένα offside στο κύπελο. Μιλάω για το πρωτάθλημα τώρα. Α, εντάξει, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Και τα 5 λεπτά που γίνανε 3 και τελικά 2-51. Ρε φίλε, δεν σε πήρα τηλέφωνο για να μου πεις. Γιατί είπα για να πω και εγώ τη δικιά μου τη γνώμη. Εσύ έχεις το μικρόφωνο και μιλάς. Θα τα λες και δεν θα λέμε. Τι. Ναι, ρε παιδί μου. Α, εντάξει. Ένα γκολ που ακυρώθηκε στον Πλατανιά. Ναι. Τη δικιά μας ομάδας που θα την κερδίζαμε ούτως ή άλλως κτλ. Ναι. Λοιπόν,
μετά την έκκληση στην τηλεόραση. Γιατί έγινε και ένα πέναλτι στον Καρυπίδη. Αυτό εκείνη την ώρα είχε πάει στην τουαλέτα. Για να σε ρωτήσω κάτι. Για να σε ρωτήσω κάτι. Λένε οι Ολυμπιακοί. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Είσαι και στην Αθήνα, τα ακούς τον Ολυμπιακό την προπαγάνδα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Εσύ είσαι που βλέπεις ότι είναι ένα ανύπαρκτο πέναλτι το οποίο πήρε με τον Ατρόμητο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μπεις στο ίντερνετ να μου διαβάσεις τι είπε ο προπονητής του Ατρόμητου. Γιατί γίνεται το εξής φοβερό. Ο Μιχάη να λέει, ναι, έκανα πέναλτι, αλλά με τράβηξε πριν. Οι δύο διαιτητές, ο Βασιλάκης και ο Βαρούχας, να λένε ότι είναι δύο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Αλλά οι δημοσιογράφοι, χι, ψι, ομέγα ομάδας, να λένε όχι. Δεν ήταν πέναλτι στο Αγρίνιο. Έχω να πω λοιπόν, φίλε, και να κλείσω να μην σας ζαλίζω. Με αυτό τον τόνο φωνής το λέγανε. Σερακτήλ, αγάπη μου. Σερακτήλ. Μ' αρέσει. Για χαρά. Μ' αρέσει. Τι είναι το σερακτήλ? Σερακτήλ είναι σαν το ντεπών. Μ' αρέσει που μιλάτε ακριβώς όπως η Γάβρε. Μπράβο. Έλα, βρε, μύρω. Κράτα τον και αυτόν. Και αυτόν κράτα τον. Οι Γάβρε έχουν και άλλα πράγματα όπως ξέρεις. Ο Πόγκ δεν τα έχει. Κράτα τον κύριο που λέει για τα σερακτήλ. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια, κύριε Κώστα, για το περήφανο διπλό. Κύριο Κώστα. Ευχαριστώ. Είναι η δεύτερη ανατροπή που γίνεται. Βεβαίως. Τους έχεις κάνει, τους έχεις σκορπίσει. Και σε 7 παιχνίδια έχει 6 νίκες η ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού. Στην Τούμπα να σε δω. Στην Τούμπα. Στα τελευταία 7 παιχνίδια. 6 νίκες στα τελευταία 7 παιχνίδια. Ναι. Έτσι είπε στην τηλεόραση. Όχι. Έτσι είπε η τηλεόραση. Δεν είναι. Αν έκανε λάθος, κάνω λάθος κι εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, έχεις μεγάλο σημείο. Λοιπόν, κάνω λάθος κι εγώ. Αντιδράσαμε στο bullying, γιατί Ρωμάω, ο άλλος, ο Μποτία. Ο Μποτία και ο Φόι, πώς το λένε, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχουν μπερδέψει το κάτς με το ποδόσφαιρο, αλλά ευτυχώς, ευτυχώς αντέδρασε η ομάδα, χάρηκα πολύ περισσότερο για τον ανερχόμενο τερματοφύλακα, τον Τζιντότα. Γιατί είχε τόσο πολύ δουλειά? Ο οποίος είναι από τα δεν μέρη είχε σου, τόσες φάσεις. Από τα μέρη σου είναι. Από την Κατερίνη. Ναι. Καταρχάς έβγαλε ένα σουτ του Μαρίν. Ναι, πριν τον γκολ, ναι. Που είναι σχεδόν σίγουρο γκολ. Στην αριστερή γωνία. Και έβγαλε και άλλα δύο. Και στο κύπλο ήταν πάλι καλός. Θα αντέξεις τώρα. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι να δούμε η ΑΕΚ τώρα σε αυτόν τον Γολγοθά του Φεβρουαρίου πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Σου εύχομαι πρόκριση Τετάρτη. Από τα βάθη της ψυχής μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, και... όχι. Τι όχι θα πει, όχι, δεν θέλω να προκριθώ, θα πει. Θα πει. Όχι. Τι θα πει. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνουνε. Τι κάνουνε, ρε μωρέ. Πήγε, αποκλείστηκε από την Έστερ σου για να πάρει πρωτάθλημα και το παρουσιάζουν και ως επιτυχία. Τι άλλο θα πει ο Φουκαράς. Τι άλλο θα πει. Φουκαράς και φαίνεσαι. Καλημέρα στον επόμενο. Γεια σας, εγώ μιλάω. Γεια σας, κύριε. Ναι. Γεια σας, ναι. Όνομα και ομάδα. Ναι, γεια σας. Είμαι ο παδός του αθλητικού σωματείου Περγέ. Εμείς τη Σουρωτή και... είμαστε. Περγέ, εγώ είμαι Περγέ, ρε παιδιά, δεν είμαι Σουρωτή. Περγέ. Σε ποια κατηγορία παίζετε? Στην 8η, σας ενδιαφέρει? Πώς, να μην ξέρουμε ποια ομάδα. Αλλά με εσάς δεν θέλω να ασχοληθώ. Θέλω να ασχοληθώ με τον διπλανό σου, τον προπαγανδιστή. Μ' άρεσε να λέει. Λοιπόν, όχι, όχι, τον άλλο τον προπαγανδιστή. Τον πιο μεγάλο. Εμένα. Δεν έχουμε τέταρτο. Τον Χρύσανθο. Σας ακούμε. Θέλω να το ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Α. Γιατί πώς σας κάνει λένε? Προπαγάνδα πώς σας λένε πάω. Σας, κύριε μου. Μήπως έχει πάρει γκολ από offside του ΠΑΟΚ? Να σκοράρει από offside. Εκτός το χρησινό, κανένα άλλο. Στο κύπελο, Πέλκας. Στο κύπελο. Ναι. Αχα. Και γιατί εσείς μιλάτε υπέρ της ομάδας σας ότι δεν της δίνουν πέναλτι, ότι της ακυρώνουν γκολ, ακυρώθηκε κανένα γκολ χθες? Δεν πήρε πέναλτι, δηλαδή πού ήταν, σε ποια παιχνίδια δεν πήρε πέναλτι? Ο Άρης. Ο Άρης. Ναι. Ναι. Στη Βέρεια. Χθες 2 και στη Βέρεια προχθές. Και στο Αίγιο. Συμφωνεί και ο κύριος Τσορβατζόγλου. Βεβαίως, στη Βέρεια ήταν πέναλτι που κάνει το 14. Αχα. Το οποίο έδωσε πάσα στο προπαγάνδιστη τον άνθρωπο, ρε παιδιά, την ομάδα του υποστηρίζει.
Λέω ότι δεν πήρε πέναλτι. Είναι ψέματα. Κάνει προπαγάνδα κατά κανενός. Όχι, όχι, αλήθεια είναι. Όχι, okay. Πού θέλετε να ρωτήσω κάτι άλλο τον προπαγανδιστή για να δω αν όντως κάνει προπαγάνδα. Δεν μου λες, κύριε προπαγανδιστή. Ναι. Πόσες φορές ακούστηκε στο Κοριόπολης οι παράγοντες του Άρη, σε πόσες φορές έχουν βγει? Ο κύριος Κόντης, αρκετές. Σε καμία. Ο κύριος Κόντης. Ο κύριος Κόντης συνομιλεί με έναν, δεν υπάρχει τίποτα επιλείψιμο στα όσα λέει. Γιατί υπάρχει το Ζαγοράκι. Και δεν μου λέτε. Δεν υπάρχει κανένας επηρεασμός υπέρ του Άρη πουθενά στο Κοριόπολης. Μάλιστα. Και από την άλλη την ομάδα, αυτή που δεν κάνει προπαγάνδα και τα λοιπά, ακούστηκε κανένας? Ο κύριος Ζαγοράκης με τον κύριο Μπέο. Δεν είπε το όνομα της ομάδας. Αχα, οκ. Γιατί, δεν είπε το όνομα της ομάδας. Δεν κάνετε προπαγάνδα, γι' αυτό το λέει. Τελικά, ξέρετε τι καταλαβαίνω για αυτή την προπαγάνδα? Ότι ήξερα μέχρι τώρα ότι υπήρχαν, ξέρω εγώ, αυτά τα κολλητικά βακτηρίδια, η Λαράς, έτσι, υπάρχει ολυμπιακίτιδα. Υπάρχει αυτό το βακτηρίδιο το οποίο είναι κολλητικό και κάποιοι το κόλλησαν. Απλά είναι διαφορετικό. Είναι αλλιώς εκφράζεται στη νότια και αλλιώς στη βόρεια. Υπομονή, φίλε, υπομονή. Α. Έχει άλλα 10 παιχνίδια. Υπομονή. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, τι 10, 18 παιχνίδια έχει ακόμα. 10 έχει ο ΠΑΟΚ. Στη Β' Εθνική. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καταρχήν η Λαρά δεν είναι βακτηρίδιο, είναι ιός. Μάλιστα. Ναι, γιατρέ. Διαφορά. Εντάξει, γιατρέ μου. Δεν την πιάνουν τα αντιβιωτικά. Λοιπόν, τώρα, Δημήτρη. Παρακαλώ. Τα επόμενα μάτς του ΠΑΟΚ ποια είναι τώρα? Κύπελο έχει, μόνο ένα υπάρχει επόμενο μάτς. Βράδυ Πέμπτη στο Κύπελο με τον Ατρόμητο. Πολύ ωραία. Τα άλλα τα ξέρω. Στο πρωτάθλημα έχεις να παίξεις στη Λαμία. Ναι. Στη Λάρισα. Έχεις να παίξεις στον Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα. Ναι. Στον Παναθηναϊκό έχεις να παίξεις. Βεβαίως. Στον Ατρόμητο έχεις να παίξεις. Δηλαδή βουνό. Από τα 10 παιχνίδια, τα μόνα που μπορείς να πεις ότι είναι λίγο πιο έτσι εύκολα είναι η Λάρισα και το εντός με τον Πανιόνιο, ξέρω εγώ. Το τελευταίο με τον Πλατανιά. Και το τελευταίο, τα υπόλοιπα 7 είτε είναι ντέρμπι εντός είτε είναι παλούκια εκτός. Επομένως, αυτά να τα πεις όσους σου λένε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ το ξέρω, όταν το λέω. Και να τα ακούσει και ο φίλος εκεί πέρα δίπλα. Τώρα, όσον αφορά το... Θέλω να... Λίγο κάτι το οποίο μένα με παραξενεύει αρκετά. Ναι. Λοιπόν, το πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ στον Πανετολικό, προφανώς στα πλαίσια της προπαγάνδας. Το ένα από τα δύο. Του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ βαφτίστηκε ως μούφα. Ναι, γιατί στο Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, ΑΕΚ από όλο τη Μύρνη. Ο Μαρινάκης χθες το χαρακτήρισε αμφισβητούμενο. 8 φορές πιο έντονο. Μισό λεπτό, παιδιά, να πω το συλλογισμό μου και πείτε μου αν κάνω λάθος. Όχι, σου λέω ότι ο Μαρινάκης δυσποστήθηκε μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Είτε είναι μούφα, και στην περίπτωση αυτή, από τη στιγμή που η ΑΕΚ λέει ότι σαν αυτό δεν μας δόθηκαν και εμάς δύο, επομένως αυτά που ζητάνε είναι και αυτή μούφα, είτε είναι όντως πέναλτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να διαμαρτύρονται. Γιατί το πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, οι αεξίτες φωνάζουν ότι έγιναν ίδια στον Απόλλωνα, αυτό που λες και εσύ Μάριε. Ναι, ναι. Ο Μαρινάκης φωνάζει ότι έγινε ίδιο χθες στο 18. Επομένως, παραδέχονται εμέσως ότι όντως ήταν πέναλτι αυτό το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ και απλά θέλουν να το πάρουν και αυτοί. Ναι. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε όμως μούφα πέναλτι, γιατί αν ο ΠΑΟΚ πήρε μούφα πέναλτι, τότε μούφα είναι και αυτό που ζητάει ο Ολυμπιακός χθες, μούφα είναι και τα δύο που ζητάει η Άκμη τον Απόλλωνα. Επαναλαμβάνω ότι είσαι σε φόρμα μεγάλη. Θα ήσουν ο τέλειος Κομπογιαννίτης, με χαρά μου το λέω για περηφάνεια. Δημήτρη, ναι. Ή το ένα ή το άλλο. Σωστό. Ή είναι πέναλτι και δεν υπάρχει λόγος να φωνάζουμε για τον ΠΑΟΚ, ή δεν είναι πέναλτι και ζητάνε αυτοί να πάρουν μούφα πέναλτι. Ένα το δύο ισχύει, φίλε. Και δεν είναι και το Φορτούνι, με την ίδια λογική στη με την Ξάνθη. Σου εξηγώ ότι αποφασίστε εσείς που κάνετε αντιπολίτευση τι θέλετε. Είναι ή δεν είναι. Μάλιστα. Κατά τα άλλα. Άιντε. Γεια. Καλημέρα. Κατά τα άλλα, να θυμηθείτε μόνο τι δουλειά κάνει ο Ισπανός. Αυτό μόνο που λένε ότι είναι εύκολο. Έγινε καλημέρα. Άιντε. Τι δουλειά κάνει ο Ισπανός. Δεν τρέλα. Προπονητής του Άρη. Προπονητής του Άρη. Μόνο αυτό ξέρουμε εμείς στο Ισπανό. 887 γράφει το ότι την ομιλία του Μίκη σε ζωντανή μετάδοση την είχαν όλα τα κανάλια αυτή τη φορά. Μάλιστα. Πλην ενός λέει κάτι. Ποιος Μίκης, Φουρθιώτη έχω. Γεια σου 887. Γεια σου. Πολλά λέει. Απλά αν δεν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης να έχει το ε-TV, θα ήταν του Μαρινάκη, ας πούμε, θα ξεφωνίζατε. Επειδή τώρα είναι του Ιβάν, δεν λέτε τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά. Που έχεις κουράσει με αυτές τις συγκρίσεις. Εγώ έχω κουράσει, ρε φίλε. Κουράσει, μωρέ. Μα αφού είναι. Θα ξεφωνίζετε, θα κάνετε και θα. Μα είναι η καθημερινότητά σας. Και ο Άρης και αυτό και τα πέναλτι. Δεν είναι τίποτα. Πω, και αν ήσασταν εσείς και αν ήμασταν εμείς. Είπα εγώ για αν ήταν οι άλλοι.
Ρε φίλε, εσείς κουράσατε τόσα χρόνια. Μετά, να τα λέτε. Έχεις... Και την πρώτη χρονιά που είναι υπέρ σας, δεν λέτε τίποτα. Μία ώρα μιλάς. Δεν μιλάω καθόλου. 120 αν λες. Τι αν. Αν εμείς και αν εσείς. Αν... Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Γιατί ρε φίλε σε διάλειμμα να πάμε. Γιατί είναι 10.30 ρε. Έχουμε διαφημίσει, είμαστε σταθμός με πολλές διαφημίσεις. Το ότι ενώ στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης βλέπαμε όφι, ενώ στο συλλαλητήριο της Αθήνας δεν βλέπαμε το μάτς του Άρη. Δεν θα πεις τίποτα. Και συνδέθηκε στο 13. Ποιο είναι το σωστό τελικά. Να βλέπουμε ή μην βλέπουμε. Να βλέπουμε και στα δύο. Τι να βλέπουμε και στα δύο. Το συλλαλητήριο. Δεν τα δείχνει άλλα κανένα. Το δείχνανε. Αλλά δεν έδινε τον Άρη και έδινε και εκεί το συλλαλητήριο. Μία ξεφωνίζει που δεν το δείχνει. Μία ξεφωνίζει που το δείχνει. Όχι. Ξεφωνίζουμε γιατί το δείχνει όταν παίζει ο Άρης και δεν το δείχνει όταν δεν παίζει ο Άρης. Πάλι ο Άρης στη μέση. Πάλι ο Άρης στη μέση. Μόνο Άρης. Μόνο Άρης. Τι τραβάμε. Λοιπόν, τι έχουμε την Πέμπτη, Δημήτρη. Τσίκνο Πέμπτη. Τσίκνο Πέμπτη. Έτσι είναι. Τσίκνο Thursday. Που σημαίνει ότι. Βασικά όπως... παίζει ο Πάο Κύπελο. Παίζει ο Πάο Κύπελο. Εκεί θα έχει πολύ. Το Περιστέρι έχει καρναβάλι, νομίζω, Στο Περιστέρι παίζει καρναβάλι. Σε κάποια περιοχή που να μην έχει καρναβάλι. Πώς, εντάξει, οκ. Okay. Στη γειτονιά μου, στον Ντεπό. Δεν έχουμε. Έχει εσένα η γειτονιά σου. Α, βασικό εκπρόσωπο. Προκαλείς. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η βιοτεχνία Σάντρα είναι στον καιρό της 30 χρόνια θρυλικής ιστορίας. Η βιοτεχνία Σάντρα με αποκριάτικες στολές ενηλίκων και παιδιών είναι κοντά σου. Και φέτος, στην Ίωνος Δραγούμη 41, σχεδόν γωνία ακριβώς με Εγνατία, έχεις να διαλέξεις από περίπου 600 οδηγούς παιδικές και στολές ενηλίκων. Ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Για σήμερα, η βιοτεχνία Σάντρα προτείνει να ντυθείς Εμμανουήλ Καλφάκης, ο δεύτερος βοηθός από τα Χανιά, στο ΠΑΣ Γιάννηνα, ΠΑΟΚ. Τηλεφωνική επικοινωνία και για παραγγελίες με την Σάντρα, 2310-550-080. Επαναλαμβάνω, 2310-550-080. Περιμένουν δύο φίλοι, γραμμές ανοιχτές. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να λέτε όνομα και ομάδα που στηρίζετε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Είμαι Γιάννης Παοξής. Γιάννης, ο παθός του ΠΑΟΚ, να υποθέσω από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, από Καλαμαριά είμαι. Από Καλαμαριά, ΠΑΟΚ. Ωραία, φίλε. Ναι, ασπρόμαυρη Καλαμαριά. Καλά, αυτό λίγο δύσκολο, λίγο χλωμό. Εντάξει, είναι πιο μοιρασμένο. Είναι πιο μοιρασμένο. Ναι, πρόσφατα ήμουν εκεί και δεν το διαπίστωσα κάτι τέτοιο, Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι. Ναι. Απόλλων. Πολύ και πολύ Απόλλων είδα και πολλοί αθηναϊκές ομάδες είδα και Άρη ξέρω ότι έχει και Ηρακλή έχει. Έχει, για εννοείται και για νούσια. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Εσύ με ακούγεσαι γύρω στα όχι πάνω από 21 ετών, 22 εκεί. Είμαι ακριβώς 22 ετών. Δεν σου είπα εγώ. Εντάξει, γι' αυτό είσαι με εικόνα. Ωραία, πάμε Γιάννη. Ακούστηκε από τον Χρήσανθο ότι δεν θα στεναχωρηθεί που θα πάρει πάλι πρωτάθλημα. Ψέματα έλεγε. Το είπε κάπως τώρα αυτό. Όχι, γιατί το είπε πριν λίγο και ήταν ο λόγος που ψέματα, αφορμή ψέματα. Βασικά ναι. Για να πάρω τηλέφωνο. Έπαθες ένα σακ. Ναι, εντάξει, γιατί για μένα βασικά το ποδόσφαιρο θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο άτονο αν δεν υπήρχε το καλαμπούρι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν τοπική βέβαια, έστρα. Βέβαια. Δηλαδή, βέβαια. Αν αφαιρούσα το καλαμπούρι, δεν ξέρω κατά πόσο θα μου άρεσε να ασχολούμαι με αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Το έχεις δηλαδή, τόσο ψηλά το έχεις, Και νιώθω ωραία βασικά που παραδέχομαι ότι στεναχωριέμαι με τις επιτυχίες κάποιων αντιπάλων μου. Θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου που ήμουν 10 χρονών, όταν παράδειγμα έτυχε η χρονική συγκυρία ο Άρης να είναι πάνω από εμένα το 2006, όταν ανέβηκε, την πρώτη χρονιά που ανέβηκε με τον Μπάγεβιτς. Ήταν πάνω από σένα, Ήταν οι δύο χρονιές. Εγώ βλέπω ποδόσφαιρο από το 2003. Mm. Από το 2003 μέχρι το 2018 που βλέπω ποδόσφαιρο, ο Άρης έτυχε να είναι πάνω από εμένα δύο χρονιές. Μάλιστα. Το 2005-06 και το 2006-07. Αυτές ήταν οι δύο χρονιές που άρχισε και η καλύτερη ομάδα από εμένα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει το ματς Σαραγώσα Άρης. Και να στεναχωριέσαι. Και επειδή δεν το έδειχνε τότε η τηλεόραση, θυμάμαι είχαν βάλει να το ακούω από ένα ισπανικό ραδιόφωνο. Και ακούω τον speaker να πανηγυρίζει γκολ, 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 γκολ. Και λέω, το έβαλε Σαραγώσα και ακούω Χαβίτο. και λες, θα έχει Χαβίτο και η Σαραγώσα, έκανα λάθος. Όχι, με έπιασε κρύος υδρότας. Ναι. Με έπιασε κρύος υδρότας. Και αυτό βασικά θεωρώ την δημιουργία του ποδοσφαίρου. Γιατί τώρα να μου λέει ο Χρήστος ότι δεν θα στεναχωρηθεί
που θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, που δεν διακυβεύεται μια απλή ευρωπαϊκή πρόκληση. Φίλε, πρωτάθλημα. Στα διαλύματα κάνουν υπολογισμούς και το σταυρό τους που θα χάσει ο ΠΑΟΚ βαθμούς. Άσε τη λένε στον αέρα. Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ναι. Αυτό που βλέπουμε φέτος με τη διαιτησία, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ Πρεμιερ λόγω επειδή είμαι Manchester United. Ναι, η ομάδα μου επί εποχή Σερ Άλεξ είχε και την καλή ομάδα, αλλά στις λεπτομέρειες είχε και τα περισσότερα σφυρίγματα. Και αυτό παραδέχομαι. Στις λεπτομέρειες, μωρέ, 4-5 μάτσε, μην με μασά και σιγιάνει την προπαγάνδα. Όργια γίνονταν. Άστο τώρα. Εκεί παίζαμε μπάλα, εμείς τώρα άστο. Έπαιζε United μπάλα. Όχι, τώρα. Έπαιζε πολύ ωραία μπάλα η United. Ναι. Και δεν ήταν ο λόγος που έπαιζε διαιτησία. Αλλά ρε Μάρια, ναι. Έτσι είναι δυστυχώς. Όπως έχει επεκταθεί ο καπιταλισμός στην οικονομία, έτσι και στο ποδόσφαιρο δεν ωραία. Υπάρχει είσαι το 50-50. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε ως ρομαντικός και ως κομμουνιστής να υπάρχει και κομμουνισμός στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, να μπορεί η Huddersfield να έχει ακριβώς τα ίδια σφυρίγματα που έχει τώρα η City. Δεν γίνεται, ρε Μάρια. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Αυτό που δεν μου άρεσε απλά στην Ελλάδα είναι ότι υπήρχε διαιτητικά ένας δυνάστης, ναι. Όπου κατακριεργούσε οποιονδήποτε πήγαινε να του φάει το κοκαλάκι και έπαιρνε όλο αυτός. Εμένα μ' άρεσε τώρα που η πίτα μοιράζεται στους τρεις. Τώρα θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, εγώ μου πούμε λεβαδιακός. Γιατί να μην διεκδικώ επίσης όλες την πίτα που διεκδικούν οι τρεις. Έτσι, ναι, έτσι. Αλλά από το ένα που φτάσαμε στο τρεις είναι μια αρχική επιτυχία. Και εγώ το χαίρομαι αυτό. Μάλιστα. Ωραίος ρε Γιάννη, ωραία παλικά. Πολύ ωραία παρουσία, να είσαι καλά. Yes. Πάμε στον επόμενο φίλο, γεια σας. Ωραία φωνή. Καλημέρα σας. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα αν μπορείς. Αεξής Μάριος. Μάριος, οπαδός της ΣΑΕΚ από Θεσσαλονίκη, να υποθέσω. Η Μαθία. Από η Μαθία. Μάλιστα. Πάμε, Μάριε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, στο 1-0, για πες μας. Στο 1-0. Ναι. Καταρχήν ήμουνα σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν τίγκα εξίδες και μέσα σε 30-40 άτομα εξίδες. Σε ποιο μέρος, αν επιτρέπετε, της Μαθίας? Στη Βέρεια. Στη Βέρεια. Τίγκα στους αεξίδες. Το λες εσύ να το ακούνε. Ήταν και λίγοι παοξίδες που υποστήριζαν την ομάδα σου. Ήταν 2-3 θαμώνες εκεί, παρεϊστικό, ξέρεις. Καταρχήν με το που έγινε το 1-0, στο 85, 84, 85, όλοι παίζανε ανατροπή στα κινητά τους. Όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το πιστεύουμε. Παιδιά πληρωθήκανε όλοι. Για ποιο λόγο? Σας κάνω πλάκα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω από πού πήγαζε αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά όταν είδα να κάνει αλλαγή τον Αραούχο, λέω πάει, χάσαμε. Έβγαλε τον Αραούχο, λέω χάσαμε, τέλος. Ναι. Στο 85 ξαφνικά σηκώνω, όλοι, ξαφνικά στο 83-85 όλοι βάζανε ανατροπή. Άλλος πληρώθηκε 300 απόδοση, άλλος 80, έλα, άλλος... Έλα, δεν γίνονται αυτά. Καλή αλλαγή ήταν αυτή, να βγάλει Αραούχο, να βάλει Λιβάγια για μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν σας κάνω πλάκα, Δηλαδή το είδα με τα μάτια μου. Στο 62 μπήκε. Το 85 λέει φίλος. Στη θέση του Αραούχου. Α, εσύ για ποια άλλα γυρίζεις? Το 87 μπήκε τη ΣΑΕΚ. Ο Γιακουμάκης. Το πρώτο γκολ στο 87 μπήκε τη ΣΑΕΚ. Τώρα Τετάρτη τι γίνεται, το παίρνεις? Τετάρτη παιδιά, πάω να τους διαλύσω. Χθες τους τελείωσα. Την Τετάρτη θέλω να τους κλείσω το σπίτι. Επειδή εγώ δεν ξέρουν να χάνουν λες, γι' αυτό δεν το αντέξουνε. Αυτό εγώ λες. Δεν θέλω τίποτα άλλο φέτος. Αδερφέ μου, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τους έκλεισα το σπίτι, την Τετάρτη θέλω να τους διαλύσω. Δεν θέλω ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο, ούτε τίποτα. Φίλε, το παραδέχομαι, περνάω... τους έχεις πάρει τον αέρα τα τελευταία χρόνια, τους έχεις ισοπεδώσει. Αλήθεια είναι. Θέλω την επόμενη Πέμπτη να περάσω και τα Ουκρανάκια αυτά τα φασισταριά. Οπα, και δύσκολο, να τελειώνω. Δύσκολο αυτό. Άστο αυτό καλύτερα. Κατέβαμε τους βετεράνους εκεί. Άστο. Καλημέρα στον επόμενο. Κατέβαμε στο Ρίδι και μην Παπαϊωάννου. Άστο αυτό. Οι γραμμές ανοιχτές. 2-31-0-2-87-8-8-8. Τεράστιο μήνυμα από τον 472, οπαδό της καλής, της ποιοτικής μουσικής και του Άρεος. Τα ντοκιμαντέρ του Animal Planet έχουν λιγότερες μαϊμούδες από τους αγώνες της ομάδας του επενδυτή με τα σκαρπίνια που δίνει ψωμάκι στον κόσμο. Καλά, κακό είναι και αυτό. Να έχει δουλειά και να δίνει ψωμάκι στον κόσμο. Καλημέρα, και αυτό 4, κακό 7, είναι. Καλημέρα 472. Το μήνυμα αφιερωμένο στην Τζαλτίδη του Χρήσανδου είναι αυτό. Α, ο Νικολέτης μίλησε στο Sport FM. Κάτσε. Τι είπε ο Ντέμις? Ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες πιθανότητες για να πάρει το πρωτάθλημα. Κάτσε να δούμε για τον ΠΑΟΚ τι λέει ο Ντέμις. Από πέρυσι έλεγα ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει περισσότερες πιθανότητες. Έχω δει 4-5 μάτσες από τον καθένα. Νομίζω πως η ΑΕΚ παίζει καλύτερα από όλους. Σόπα, ρε. Έχει πιο δεμένη ομάδα. Μάλιστα. Έτσι λέει ο Νικολαίδης. Ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά η ΑΕΚ παίζει καλύτερα από όλους. Ναι.
Αυτός είναι τέρας, λέει, ο Άντριαν Πέιν. Κάτι είδα, ήθελα να πω, το ξέχασα. Αν καταρχάς, δυστυχώς, κατέληξε ο 72χρονος που λιποθύμησε χθες στο συλλαλητήριο. Ενώ χάθηκε ένα παιδάκι κάποια στιγμή, είδαμε χθες. Ναι. Ενώ τώρα κατέληξε ένας 72χρονος από το Κερατσίνι. Σε ποιο σύλλογο μπήκε 15χρονος στη Γάμα Εθνική, το είδες αυτό? Όχι. Λοιπόν, κάποια μηνύματα ακόμα. Εγώ ξέρω ότι αν ο Λουτσέσκου έκανε τα εγκλήματα του Χιμένεθ χθες, θα τον στέλαμε στα καταφύγια. Εγκλήματα του Χιμένεθ, δηλαδή. Εγκλήματα έκανε ο άλλος. Και μην μένετε στο σκορ. Ο Χιμένεθ τι έγκλημα έκανε? Σε σχήμα, σε αλλαγές, σε τι? Κάτσε ρε, γιατί τι είχε ο Χιμένεθ, τι έγκλημα? Τσιντότας, Βράνια Τσιγκρίνσκι. Είναι για πρώτη φορά, το άλλαξε, δεν παίζει 3-5-2. Έπαιξε με 4 πίσω. Εντάξει. Μπακάξι αριστερά, Γκάλο δεξιά. Καλά, όχι, κι άλλο μάτσο είχε παίξει. Εντάξει, okay. Κονέ Σιμόες. Καλά, ο Κονέ, εσύ Κονέ, παράτα τα, φύγε. Φύγε, πραγματικά. Πριν τον. Μασούτ δεκάρι. Περίμενε. Χριστοδουλόπουλο δεξιά. Μπακασέτα αριστερά, που είναι ανέκδοτο γενικά. Να φύγει ο Κονέ πριν το Μυραλά ή μετά? Γιατί συναγωνίζονται. Άστο, και ο Μυραλά είναι. Ναι, θα ήταν ο Μυραλά καλύτερο στο Βιερίνι, αυτό. Άστο. Ναι. Για πες. Και κορυφή Αραούχο. Δεν βλέπω κάτι κακό στο. Γιατί άφησε το Λιβάγελ. Εντάξει. Ωραία, ο ναι, αλλά τον βάζει όμως κατάλληλη στιγμή. Ο Μασούτ πήγε καλά. Δεν ήταν καλός, όχι. Δεν ήταν καλός. Δεν είναι για μάχη. Δεν από όσα είδα, το. Άρα πιο αδύναμο τον όμως. Ναι, εντάξει. Έλα, ο φίλος. Έχουμε γραμμή, ναι, καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο. Γεια σου, ρε Παύλο Μητρόπουλε. Καλημέρα. Γεια σας. Λάζαρος Παοξής. Χαράς, από Ρόδο, μένω Νορβηγία, πρώην Ολυμπιακός. Κάτσε φίλε, γιατί ό,τι... Ξαναπάρτα από την αρχή ρε φίλε. Πήγαινε. Το μόνο νορμάλ μου ακούστηκε το Λάζαρος. Λάζαρος. Ναι. Από Ρόδο. Από Ρόδο. Νορβηγία. Μέσω ναι. Παοκτζής και ναι. Πρώην Ολυμπιακός. Παοκτζής με σίγμα. Ναι. Παοκτζής. Πότε άλλαξες φίλε, πότε άλλαξες? Πριν 20 χρόνια. 20 χρόνια. Και το πρώτο πρωτάθλημα. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Α, με κόκαλη τώρα, το πρώτο που πήρε ο κόκαλης, μετά άλλαξες εσύ. Ακριβώς. Μπράβο. Όταν έβλεπα αυτό το σπρόξιμο του Ολυμπιακού, τρελάθηκα εγώ. Τώρα γίνεται κάτι άλλο. Γιατί είσαι ΠΑΟΚ τώρα? Τώρα είμαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ γιατί αδικείται τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια αδικημένος είναι ο ΠΑΟΚ. Αδικημένος. Ναι, θα ευνοηθεί κιόλας. Μην τρελαίνεσαι, θα ευνοηθεί κιόλας. Να κάνω. Ναι, θα ευνοηθεί. Επειδή έχω κουβέντες με φίλους και γνωστούς και μου λένε ότι ο Πέλκας έβαλε γκολ με offside και έτσι. Λέω, όσο κανονικά είναι τα γκολ του Πέλκα με offside, τόσο κανονικά είναι και τα μπένα που παίρνει ο Φουρτούνης. Για μένα. Το άτομο φυσάγει, πέφτει κάτω να πούμε. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να πω πάντως για χτες, δεν μ' άρεσε το αποτέλεσμα που πήρε διπλό η ΑΕΚ. Είχαμε μέχρι εχθές λέγαμε για τον Ολυμπιακό, που κυνηγούσε τον ΠΑΟΚ, Ξαφνικά έχει μπει η ΑΕΚ πίσω από τον ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ ήταν, δεν πήγε ξαφνικά. Συνέχεια είναι και η ΑΕΚ. Ναι, αλλά τώρα είναι στους δύο βαθμούς. Ενώ είχαμε στο μυαλό μας μια ισοπαλία, θα πηγαίναμε στους τρεις. Είναι λίγο διαφορετικό στους δύο πόντους. Επίσης, κοίταξα χτες το πρόγραμμα της ΑΕΚ και βλέπω ότι εκτός την Τούμπα, σαν δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας η ΑΕΚ, όλα τα άλλα είναι διαχειρίσματα γιατί ήταν στην έδρα της. Γιατί είναι εύκολος ο Ατρόμητος? Ο Ατρόμητος δεν είναι εύκολος, αλλά η ΑΕΚ είναι μια μαχητική ομάδα και αυτή. Όχι, τακτικά για μένα ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα. Παίρνει την μπάλα πιο ωραία στην περιοχή, παίζει καλύτερα, δημιουργεί και πολλές φάσεις. Αλλά η ΑΕΚ είναι πολύ δυνατή ομάδα, δηλαδή πολύ μαχητική. Βεβαίως, είναι οργανωμένη, μαχητική, αλλά έχει πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια. Έχει δύσκολα παιχνίδια και ένας ακροατής προηγουμένως είπε πως εάν το καταφέρει η ΑΕΚ, δηλαδή και το βγάλει όλο το πρόγραμμα, γιατί έχει και. Θα της πούμε και μπράβο. Βέβαια, θα της πούμε και μπράβο. Τι. Εννοείται. Και μαζί σου Δημήτρη εύχομαι να περάσει η ΑΕΚ στο κύπελλο. Ναι. Γιατί θα έχει και εκείνη δύο παιχνίδια παραπάνω. Και ο Ολυμπιακός μεγαλύτερη κρίση. Και ακριβώς ο Ολυμπιακός. Είναι και τα δύο μαζί. Έγινε φίλε καλημέρα. Ναι. Που, στην Νορβηγία που είσαι? Κάτσε λίγο, τον έκλεισες. Μ' ακούς? Ναι, στην Νορβηγία που είσαι? Είμαι Άσκιμ λέγεται. Άσκιμ. 50 χιλιόμετρα έξω από το Όσλο. Α, μάλιστα.
Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, χαρήκαμε πραγματικά. Άσκιμ, είπε άσκιμ. Πανάκριβη Νορβηγία. Yeah. Πάμε, καλημέρα στον επόμενο. Έλα. Καλημέρα, παιδιά. Sorry. Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Γιάννης Πάοκ, μόλις μπήκα χθες για παρκάρισμα. Είστε γούρι. Εντάξει, να χαρώ. Λοιπόν, είναι κάτι απίστευτο. Δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή στη Μαρμίτα βγήκανε τρεις μόνο παοκτσίδες. Δεν πουλάει η ευτυχία στη Μαρμίτα. Δεν πουλάτε εσείς τους παοκτσίδες, μπερδεύεσαι. Όχι. Και σήμερα έχουμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις. Φυσικά ρε. Δεν ακούγεσαι. 5, 6, 7, 8 παοκτσίδες. Αφού η επένδυσή σου είναι το ξεφωνητό. Σας ακούμε, κύριε. Σας ακούμε. Εγώ ακούγομαι καλά. Ναι, ναι, πολύ καλά. Πέσε στον κύριο Τσαλτίδη, δεν ακούγεται από το πηγάδι. Δεν μπορώ να τον ακούσω εδώ πάνω. Δεν ακούγεστε, φίλε μου. Πάρτα, εσύ σου καλός μαζί του, πάρτα τώρα. Δεν ακούγεστε, φίλε μου. Συγγνώμη, κύριε Σλαμά. Από το πηγάδι, είπες, ε. Δεν ακούγεστε, παρακαλώ. Ναι. Α, πάμε παρακάτω. Εσύ είστε πάνω στο λοιπόν, πηγάδι. Λοιπόν, πήγα χθες εκδρομή μετά από. Δεν σας ακούω, κύριε. Πες. Άμα δεν μας ακούτε, λοιπόν, θα σας κλείσουμε. Δικαιούστε να με κλείσετε αν πιστεύετε ότι σας προσβάλλω, αλλά όχι να με διακόψετε, είναι διαστρεβλότητα τα λεγόμενά μου. Αν σας προσβάλλω προσωπικά, μπορείτε να με κλείσετε. Κοίτα, διαστρέβλος γεγονό το κάνετε μόνο εσείς. Έτσι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα μιλάτε για τον μεγάλο ΠΑΟΚ εσείς και πολλοί άλλοι. Για τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, δεν γίνεται να μιλάμε για τον μεγάλο ΠΑΟΚ και δεν μπορείτε να με κλείσετε, αδερφέ. Μπορείτε να με κλείσετε. Δεν θα έχει αντικείμενο. Απλά δεν μιλάμε για τον μεγάλο ΠΑΟΚ γιατί δεν είναι μεγάλο. Μόνο για τον ΠΑΟΚ μιλά. Εγώ σήμερα δεν έχω πει τίποτα. Πες μας, πήγες χθες εκδρομή. Ναι. Και ενώ απαγορεύονταν. Μετά από πολλά χρόνια. Γιατί απαγορεύεται, κύριε Τσαλτίδη, ξέρετε. Γιατί εφορία πληρώνω εγώ κάθε χρόνο. Επιτρέπεται και η είσοδο σπάζοντα τις πόρτες. Α, για να ξέρουμε δηλαδή, άμα επιτρέπεται και αυτό. Προφανώς όχι. Α, μάλιστα. Ωραία. Ήσασταν. Πού να είμαστε, το δείχνει. Επειδή πιστεύω προσωπικά ότι δεν είδε καν το match. Δεν είδε καν το match. Είδε τη φάση 100 replay, σιγά μην το είδε. Όχι, δεν το είδα, αφού το είδε. Δεν το είδε, δεν το είδε. Μα είδα τον Άρη. Καλά έκανε, μπράβο, ο Βαριανό δεν είσαι. Μα ήμουν στο γήπεδο, ρε φίλε, τον Άρη έβλεπα. Ναι, ρε, εντάξει. Μόνο φάση έχω δει από σένα. Γιατί είπα τίποτα για το match. Μ' άκουσε να λέω. Μ' άκουσε να λέω εγώ τίποτα για το match. Όχι, ρε, αδερφέ, εντάξει, μη με τρολάρετε τώρα, είστε καλοί σε αυτό. Λοιπόν, πήγα εκδρομή μετά από πολλά χρόνια. Μπράβο. Και ήταν καλά. Ναι, καλά. Και σκέφτομαι να πάω Τρίπολη τώρα. Να πας. Βέβαια όλοι μου τη λένε γιατί φάγαμε γκολ και πιστεύουν ότι εγώ φταίω, γιατί είχα να πάω από το 89-90 αν θυμάμαι καλά εκδρομή εκτός. Εισιτήριο πλήρωσες ή ήσουν εκεί στην Μπούκα κι εσύ? Εισιτήριο πλήρωσα, αλλά δεν μου το ζήτησα. Θέλω να σου πω όλη την αλήθεια. Ωραία, εντάξει. Καλά κάνεις και το λες. Το επέδειξα, αλλά δεν μου το κόψανε. Ναι. Εντάξει. Άμα θέλετε να τα ακούσετε. Υπήρχε μια μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου. Ένα κομμάτι της ταλαιπωρίας είχε να κάνει με την ουσία του πράγματος. Δεν πειράζει, αφού κερδίσατε, ικανοποιήθηκε ο κόσμος. Όχι, φίλε μου, 55 χρονών. Δεν με φτάνει να κερδίζω. Ναι. Πλήρωσα το εισιτήριό μου, πληρώνω την εφορία μου, το εύκα μου, το έμφυά μου. Ναι. Είμαι Έλληνας πολίτης και θέλω να πάρω την αυτοκινητάρα μου και να πάω στα Αγιά να φάω τα κοψίδια μου και να πάω στο μάτι. Το ίδιο θέλει εάν... ο Γιάννης όμως, να μην το σηκώσει από εκεί που κάθε. Και αυτός είναι Έλληνας πολίτης, θέλει να δει την ομάδα που αγαπάει και εγώ μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, αδερφέ. Μαρία, αυτά τα σαλιάζει σε μένα. Προσωπική ευθύνη είναι αυτά. Όχι οι Παοκτσίδες, οι Θεσσαλονικείς, οι Έλληνες. Ο Μάριος Ασλαμάς έκανε αυτό. Πιάστονε. Αν είσαι μάγκας. Η αστυνομία και το κράτος. Αυτή είναι η ευθύνη. Ωραία. Γιατί να μην πάω εγώ στην εκδρομή μου? Προφανώς. Γιατί να μην φάω τα κοψίδια μου? Δεν θέλουν τον κόσμο στα γήπεδα. Όχι. Α, αυτό το είπες. Ο κόσμος όμως πηγαίνει φέτος. Και είναι πάρα πολλοί που πηγαίνει. Ο Σαμαράς κατεβαίνει στις εκλογές της Ζηστικής. Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Άντε, καλημέρα, yeah, καλημέρα. Πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα, Γιάννη, ωραία παρουσία. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, σε συνεργείο είσαι. Καλημέρα. Σε συνεργείο είσαι. Όχι. Α, όνομα και ομάδα. Γιάννης ΠΑΟΚ, ακόμα ένας. Γιάννη, τι έγινε, παιδιά. Από κάτω, γιατί έχεις βάλει συνθήματα, τι έγινε. Είναι η τηλεόραση, που γάτσε. Λοιπόν, παιδιά, σας ακούω πολύ καιρό. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Που γουστάρω την εκπομπή σας, να πω την αλήθεια. Είναι αντικειμενική, έτσι. Πολύ. Παιδιά, το μόνο που ήθελα να πω, να σας πω είναι, να σας ρωτήσω κάτι και τους τρεις. Όταν ο ΠΑΟΚ έβγαινε έξω από τα γήπεδα, έλεγε για εξυγνίαση, για πέστε μου, ποιος πήγε μαζί, ο Παναθηναϊκός? Με τον ΠΑΟΚ. Απαντήστε μου.
Τι εννοείς εξυγίανση για να καταλάβουμε. Ό,τι ήθελε εξυγίανση ο ΠΑΟΚ. Και καλά, α το πω εγώ πώς το θες εσύ. Επειδή ήταν και καλά, γι' αυτό δεν πήγαμε. Τα τελευταία χρόνια με το Σαββίδι εννοείς. Με το Σαββίδι. Φανερά και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Μετά λακίσανε. Ναι. Ωραία. Γιατί εξηγίασαι τώρα, τι να λακίσει, ρε φίλε. Πάει. Για ποια χρήσα. Πάει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με τον Γκίζα, τι θα κάνει, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο, ρε φίλε. Λίγο άκουσε με. Ναι. Γιατί δεν θέλουν εξυγίαση. Δεν είναι, αφού δεν ακολούθησε κανένας. Η εξυγίαση δεν κατάλαβα. Η εξυγίαση δεν υπάρχει εξυγίαση. Εξυγίαν σημαίνει ακολουθώ τον Ιβάν Σαββίδη, αυτό είναι εξυγίαση. Αφού αυτό δεν ήθελε εξυγίαση όμως. Δεν την ήθελε. Δεν την ζήτησε. Φίλε, δεν είναι εξυγίαση αυτό που γίνεται τώρα. Την έσαξε κανένας από τον Άρη, από τον Ηρακλή. Αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι εξυγίαση. Μια χαρά είναι εξυγίαση. Εύνοια για όλους, αδικία για όλους. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, δεν λίγοι εξυγνία, παραπάνω εύνοια στους μεγάλους. Δεν θα έχουν εξυγνίαση. Άρα ο Άρης δεν είναι μεγάλος στην Β' Εθνική και το σφάζουν κάθε εβδομάδα εδώ είναι και 5 εξαγωνιστικές. Είναι μεγάλος ο Άρης. 5 εξαγωνιστικές δεν το δίνω από δύο πέναλτι όμως. Δεν δίνει αυτό το πέναλτι στη Βέρα που θα το δίνει. Θα το δίνει και ο Κόλκας θα το δίνει. Όταν παραδεχθείς ότι ευνοήθηκε και ο Άρης. Ποτέ. Εντάξει, ποτέ τελείωσε. Δεν συζητάμε. Και δεν κατάλαβα τι κάνω εγώ. Δεν θα έχετε εξυγνίαση. Να τα παίρνει ο ΠΑΟΚ όπως ο Ολυμπιακός. Δεν με χαλάει. Ένα πράγμα. Καλά τα λες. Να τα παίρνει ο ΠΑΟΚ όπως ο Ολυμπιακός. Δεν με χαλάει. Αυτό δεν θέλετε κι εσείς. Μπράβο φίλε που λες την αλήθεια. Μπράβο. Την αλήθεια λέω. Δεν τη θέλετε, δεν θα τη δείχετε. Έγινε. Καλημέρα, γεια. Μάρι, το άκουσε το φίλο. Το άξω, να τα παίρνει ο ΠΑΟΚ όπως ο υπάρχουν και αυτοί βεβαίως. Ωραία. Okay. Που έχουν αρρωστήσει τα χρόνια και θέλουν να γίνουν τα ίδια. Υπάρχουν και αυτοί. Αρρωστήσαν. Και ναι. Το λένε. Ναι, ναι, αρρωστήσαν από τον Καγκάτσι. Ναι, τι να κάνουμε. Κλείνουμε. Αυτό είναι ωραίο στήλος πάντως. 2-3 λεπτά μετά τις 12 με την Τρόικα με τους χορηγούς μας. Το δέντρο στο μπαρ. Πού ακριβώς είναι? Βασιλέος Γεωργίου 25. Σε ποιο ύψος? Τι? Σε ποιο ύψος, ρε φίλε, πες. Πώς το λένε, νέο κλασικό, παλιό. Στην περιοχή του Μακεδονία Παλάς. Το επίκεντρο της πόλης, φίλε. Είναι ακριβώς απέναντι από την Εθνική Τράπεζα της Βασιλεύσης. Είναι ακριβώς απέναντι το μικρόφωνο. Στο Μακεδονία Παλάς που γίνονται οι συναντήσεις, οι κέρυες. Πού να όλου, είναι. Όλου του κόσμου. Σε υπόγεια να γίνονται. Τι? Σε υπόγεια να γίνονται. Πού να γίνονται. Έχετε ξεφύγει, έτσι. Στο Μακεδονία Παλάς. Έχετε ξεφύγει πλέον. Δηλαδή έχετε χάσει κάθε έννοια. Κάθε έννοια. Πρέπει να το βλέπουν κι όλοι. Λάθος κάνεις. Δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Πήρατε χρώματα για να βάψετε τώρα το Χρυστοβασίλη ή κάτι τέτοιο. Παίζει κάτι τέτοιο. Τι να βάψουν, ε? Το ξενοδοχείο, κάτι τέτοιο. Κλείσαν χρώματα, λέει του. Έχει ο Χρυστοβασίλη ξενοδοχείο. Όχι. Τι χρώματα. Έχει κάτι με χρώματα και τέτοια, λέει. Κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια αυτό. Ότο Καλογεράς. Πες να καταλάβει ο κόσμος ότι πήρανε χρώματα από την εταιρεία του Χρυστοβασίλη να βάψουν το ξενοδοχείο. Το οποίο είναι θεμητό. Αυτό ποιο το είπε. Αυτό είναι. Ούτε εγώ δεν το σκεφτόμουν αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή, άμα ήθελε να κάνει. Περίμενε, ας τον πάω και τον Παζιάννα. Άμα ήθελε να κάνει δουλειά κάποιος, θα έπαιρνε χρώματα δηλαδή και λέει, α, εντάξει. Αυτό είναι ραπτοπουλίστικο, πραγματικά. Είναι ραπτοπουλίστικο. Ότο Καλογεράς. Συνεργείο αυτοκινήτων ολοκληρωμένο, είτε για σέρβις, είτε για φανοπείο, είτε για βαφείο. Στο οποίο θα στείλουμε τον Καρυπίδη. Γιατί χθες του άνοιξαν το αυτοκίνητο. Και του πήρανε ένα δεκαρικάκι. Λάθος, ρε φίλε. Λάθος. Λεφτά στο αυτοκίνητο. 10 ευρώ πρέπει να είχα. Άλλο ένα ζεκαρικάκι, 10.000 στο γήπεδο απ' έξω. 100 ευρώ. Στο γήπεδο απ' έξω. Ναι. Δεν αφήνεις εσύ μέσα τίποτα σε αυτοκίνητο, ούτε καλά τρολόσαι εσύ. Injection service για ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή βενζινογεννητήρα για εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων από όλων 18 στην κάτω τούμπα. Πάμε με ΠΑΟ Κοσέρα για το επόμενο 2 ώρο. Να δούμε πώς έχασε ο ΠΑΟ στο μπάσκετ. Τρεις είναι οι νίκες διαφοράς ακόμα. Τρεις, ναι. Με αγωνία θα πάμε μέχρι το τέλος, Μάρη. Ναι. Το 3. Ναι. Έχει μια. Για το επόμενο 2 ώρο εδώ στον Λίμπερο.